Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Ιουνίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Σήμερα οι αποφάσεις για το συνεργατισμό. Στο ανώτατο στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην 56η έδρα. Θετική αποτίμηση έκθεσης Γκουτέρες. Προοπτική επανέναρξης βλέπει η κυβέρνηση. Υπεγράφει η Ιστορική Συμφωνία Αθήνα-Σκοπίων εν μέσω σοβαρών επεισοδίων. Επεισόδια και στα Σκόπια. Συνελήφθη στην Πεντέλη ο Κώστας Μπαρπαρούσης. Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής κρυβόταν σε σπίτι φίλης του. Στο διεθνή χώρο η Ιαπωνία. Ισχυρό σεισμό στην Οσάκα. Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Το τέλος της Οδύσσιας του πλοίου Aquarius. Έφτασε στη Βαλένθια της Ισπανίας μεταφέροντας 600 μετανάστες. Στη φυλακή ο Ινιάκη Ουνταρκαρίν. Για κατάχρηση έχει καταδικαστεί ο γαμπρός του Ισπανού βασιλιά. Έκκληση της Μελάνια Τράμπα για τα παιδιά των μεταναστών. Θλίψη στον αθλητικό χώρο. Πέθανε ο προπονητής Κώστας Πολίτης. Ήταν ο εθνικός προπονητής της μεγάλης επιτυχίας του Eurobasket το 1987. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε και θα συζητήσουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα 18 Ιουνίου και είναι η γιορτή του Οσίου Εράσμου και του Αγίου Λεοντίου. Να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε στους Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία. Σαν σήμερα το 1815 κατά τη μάχη του Βατερλό, ο Ναπολέον ιτάται από τους Άγγλους και τους Πρόσους. Το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι Βούλγαροι αρνούνται να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη και υποχρεώνονται σε παράδοση. Το 1953, κατά τον πόλεμο της Κορέας, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινεζικού Συντάγματος στο ύψομα Χάρη. Την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται και η δημοκρατία της Αιγύπτου από πραξικοπηματίες και καταργείται βασιλεία, η δε στρατοκρατία που επιβλήθηκε διατηρήθηκε περισσότερο από μισό αιώνα. Σαν σήμερα το 1956, ο Αγγλικός στρατός προβαίνει σε εκτενή εμπρισμό δασών του Τρόδους για την ανακάλυψη και σύλληψη του επιτελείου της ΙΟΚΑ. Το 1967, ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή του Monterey Pop Festival. Το 1983, η αστροναύτη Sally Ride γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα που πετά στο διάστημα. Να πάμε αμέσως στην Αθήνα και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό, κυρίες και κύριοι, για τα νεότερα όσον αφορά τη συμφωνία που υπεγράφει για το Σκοπιανό, ενώ συνελήφθη και ο Κώστας Μπαρπαρούσης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Εν μέσω επεισοδίων όπου έγινε και χρήση χημικών, υπεγράφει η ιστορική συμφωνία Αθήνα-Σκόπιον, Γιώργο. Ακριβώς, Στέφανη, ιστορική ήταν η χθεσινή ημέρα, καθώς μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες διενέξεων και αντιπαραθέσεων, Ελλάδα και Σκόπια υπέγραψαν τη συμφωνία για τη μετονομασία της γειτονικής χώρας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Να πούμε ότι η ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ψαράδες στις Πρέσπες, παρουσία των ηγεσιών των δύο χωρών, του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνη και του Επιτρόπου για θέματα διεύρυνσης Γιώχανες Χάν. Όλα αυτά, Στέφανε, έγιναν την ώρα που πραγματοποιήθηκαν σοβαρά επεισόδια σε γειτονική περιοχή όπου είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος ώστε να διαδηλώσει για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η αστυνομία προχώρησε σε ρήψη χημικών και δακρυγόνων, ενώ υπήρχαν και 14 τραυματίες. Να πούμε, Στέφανη, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τον σύντομο χαιρετισμό του έκανε λόγο για μια νέα εποχή στα Βαλκάνια και σημείωσε πως βρισκόμαστε εδώ για να πράξουμε το πατριωτικό μας καθήκον, ενώ επανέλαβε ότι καταλήξαμε με κόπο σε μια αμοιβαία εποφελής συμφωνία η οποία σέβεται την ιστορία και τις αξίες των δύο λαών. Από την πλευρά του, ο Ζόραν Ζάεφ επεσήμανε ότι δίνεται τέλος σε ένα μεγάλο πρόβλημα, σε μια αβεβαιότητα, ενώ μάλιστα έκανε και ειδική μνήμα στην δημιουργία, στην πραγματοποίηση στα Βαλκάνια
στη βάση της συνεργασίας και της φιλίας των λαών. Ο κύριος Ζάρφ Στέφανη χάρισε και τη γραβάτα του στον Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, να πούμε ότι ο Μάρθιν Νίμιτς έκανε λόγο για μια δίκαιη, έντιμη και λειτουργική συμφωνία, ενώ η Φεντερίκα Μοντιγκερίνη δήλωσε η υπέρ. Γιώργο Φακιανέ, είσαι μαζί μας? Ναι, με ακούτε? Α, τώρα σε ακούμε, Γιώργο. Μπορείς να ολοκληρώσεις την τελευταία σου πρόταση. Ναι, ενώ η κυρία Μογκερίνη είπαμε ότι δήλωσε υπερήφανη για τη λύση, ισχυριζόμενη ότι βγάλαμε ένα γκάθι από την Βαλκανική Χερσόνησο. Στέφανη. Να πούμε, Γιώργο, ότι ήταν και τα γενέθλια του κυρίου Νίμιτς χθες. Μείνε στη γραμμή. Να πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έγιναν μετά την υπογραφή της συμφωνίας και επιστρέφουμε σε σένα. Και ακούραστη προσπάθεια σε μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Μια συμφωνία που σέβεται πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες των δύο πλευρών. Μια συμφωνία που μας επιτρέπει σήμερα να απευθυνθούμε στους πολίτες των χωρών μας. Να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους καλέσουμε να τη διαβάσουν και να τη στηρίξουν χωρίς προκαταλήψεις. Σήμερα βάζουμε ένα τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη η οποία είχε υψώσει ένα τείχος και αποτελούσε βάρος στη φιλική σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών. Το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ήταν ένα από τα βασικά εμπόδια στην πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν μια ημερομηνία για την ένταξη, να ξεκινήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα είναι μια στρατηγική καταστροφή αν ξεκλειδώνουμε μια πόρτα και πίσω από αυτή υπάρχει μια άλλη κλειδωμένη. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για τις δύο πλευρές, για τα Βαλκάνια, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα γιατί δείχνει ότι η θέληση της διπλωματίας και του διαλόγου για εξεύρεση λύσης φέρνει αποτέλεσμα. Γιώργο Φακιανέ, πίσω σε σένα, συνελήφθη στην Πεντέλη ο Κωνσταντίνος Μπαρπαρούσης, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος κρυβόταν σε σπίτι φίλης του. Ακριβώς, Στέφανη, στην Πεντέλη συνελήφθη σήμερα το πρωί ο βουλευτής ο Κωνσταντίνος Μπαρπαρούσης σε εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί για όσα είχε πει περί πραξικοπήματος από το βήμα της Βουλής. Θυμίζουμε, είχε πει χαρακτηριστικά ότι πρέπει ο στρατός να συλλάβει τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, προκαλώντας την αντίδραση, την ομόφυνη αντίδραση όλου του πολιτικού κόσμου. Ο εισαγγελέας τότε είχε εκδώσει έντερμα σύλληψης και να γίνει ποινική δίωξη για θέματα εσχάτης προδοσίας. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής διέφυγε, πήγε προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι. Μάλιστα παράκαψε και μπλόκο της αστυνομίας, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα, και από τότε η αστυνομία τον αναζητούσε. Τώρα, Στέφανη, ο κύριος Μπαρπαρούσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε να του απαγγελθούν οι κατηγορίες που έχει συντάξει ο ειδικός εισαγγελέας. Μάλιστα, Γιώργο Φακιανέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της συμφωνίας που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων για το ονοματολογικό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο Χάραλαμπο Χρυσοστόμου. Κύριε Χρυσοστόμου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πώς αξιολογείται η υπογραφή της συμφωνίας, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από τους Έλληνες πολίτες όσο και από την αντιπολίτευση. Αντιδράσεις όσον αφορά τους όρους μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό έθνος, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και στα Σκόπια. Ναι, η συμφωνία αυτή πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιστορικό συμβιβασμό. Και τα δύο μέρη, και η Ελλάδα και τα Σκόπια, έχουν δώσει και έχουν πάρει από τη συμφωνία. Τώρα, είναι στην κρίση του καθενός να εκτιμήσει κατά πόσο αυτά που έχει δώσει και έχει πάρει είναι στην ίδια βαρύτητα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι, όσον αφορά την ελληνική πλευρά, τι έχει και τι έχει δώσει και τι έχει πάρει. Ξεκινώ από το τι έχει πάρει. Θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 25 χρόνια, στην ουσία de facto, ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιείται και έχει αναγνωριστεί από πέραν των
140 χωρών με τον όρο Μακεδονία. Και εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη, όπου καταγράφεται ως Φύρομ, και εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο που αποκαλούμε τη χώρα Σκόπια, πάρα πολλές χώρες του κόσμου αλλά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλούσαν τα Σκόπια με τον όρο Μακεδονία. Τι παίρνει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία? Παίρνει το έρκα όμνες στην χρήση έναντι όλων, δηλαδή πλέον ο όρος Βόρεια Μακεδονία είναι υποχρεωμένα τα Σκόπια να το χρησιμοποιούν και εντός Σκοπίων, αλλά και σε οποιαδήποτε διμερή σχέση, αλλά και σε οποιαδήποτε διεθνή παρουσία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η υποχρέωση να αλλάξει το σύνταγμα των Σκοπίων και να μην υπάρχουν αλυτρωτικές αναφορές που να μιλούν για Μακεδόνες εκτός των συνόρων, αλλά και η αθάφεια που υπήρχε ως προς την αναγνώριση των υφιστάμενων συνόρων. Τι δίνει η Ελλάδα? Δίνει δύο στοιχεία, υπάρχουν δύο αρνητικά στοιχεία στη συμφωνία, όπως τα έχετε αναφέρει, αγαπητοί Στεφανή. Το πρώτο είναι η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, που δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, πρέπει να το επιταμίσουμε αυτό. Το αρχαίο κράτος της Μακεδονίας στην αρχαιότητα δεν είχε δική του γλώσσα, ήταν η αρχαία ελληνική γλώσσα όπως την γνωρίζουμε, και η γλώσσα που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τα Σκόπια είναι ένα κράμα, ένα συνδυασμός βουλγαροσερβικής γλώσσας, η οποία παραπέμπει στην νότια σλαβική γλώσσα. Στην συμφωνία καταγράφεται ως μακεδονική γλώσσα και είναι αρνητικό αυτό το στοιχείο, με ένα αστεράκι που κάνει αναφορά σε νότια σλαβική γλώσσα. Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο είναι αυτό το θέμα της υπηκότητας, το θέμα της ηθαγένειας. Mm-hmm. Πάνω στην ταυτότητα θα αναγράφεται πολίτης της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας. Όμως καταγράφεται ως μακεδονική υπηκότητα, κάτι που παραπέμπει σε μακεδονική εθνότητα που δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα δύο αρνητικά στοιχεία. Ναι. Ιστορική συμφωνία, τη χαρακτήρισε και ο κύριος Τσίπρας αναφέροντας ότι δίνει τέλος σε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Δίνει όμως όντως τέλος, κύριε Χρυσοστόμου, στο πρόβλημα αυτό ή ανοίγει ένας κύκλος εθνικών προβλημάτων? Δεδομένου και το ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περάσει και από δημοψήφισμα. Ναι, υπάρχουν μια σειρά από χρονικά ορόσημα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να γίνει και κύρωση της συμφωνίας από το ελληνικό κοινοβούλιο. Mm-hmm. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να γίνει αποδεκτή συμφωνία από το κοινοβούλιο των Σκοπίων, κάτι που αναμένεται να γίνει διότι έχει τη σχετική πλειοψηφία ο ΔΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Το επόμενο στάδιο είναι το δημοψήφισμα, και εδώ είναι ένα κρίσιμο ερώτημα στα Σκόπια για να μπορέσει η συμφωνία αυτή να γίνει αποδεκτή από το λαό μέσα από δημοψήφισμα. Και το τρίτο στοιχείο, το τρίτο ορόσημο, είναι οι αλλαγές, οι συνταγματικές που έχω προαναφέρει, που πρέπει να γίνουν από το κοινοβούλιο των Σκοπίων, που εκεί χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία των 80 ψήφων από τα 120. Αυτή τη στιγμή ο ΖΑΕΒ διαθέτει 67, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, οι υπόλοιποι 13 ψήφων μπορεί να πάει και σε εκλογές. Και μετά θα έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο για να γίνει η κύρωση της συμφωνίας. Το πιο κρίσιμο όμως είναι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας το γεγονός ότι η Ελλάδα θα άρει το βέτο που έχει βάλει λόγω του ονοματολογικού και στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρουν τα Σκόπια ημερομηνία έναρξη συνταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά και στην ίδια σύνοδο που θα γίνει τον Ιούλιο στο ΝΑΤΟ για το θέμα της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Το κρίσιμο είναι ότι το δημοψήφισμα θα γίνει μετά από αυτές τις ημερομηνίες. Άρα ενδέχεται να πάρει ημερομηνία και για ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για ένταξη στο ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει το δημοψήφισμα, και σε περίπτωση που το δημοψήφισμα στα Σκόπια είναι αρνητικό, τότε θα υπάρξει εμπλοκή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς επιστρέφουμε στα δικά μας. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς το Capital Plan μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν είχε φτάσει στα χέρια του συνεργατισμού. Από την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας έλειπε το Capital Plan, δηλαδή τα ονόματα των μετόχων που θα απορροφήσουν τα καλά στοιχεία του καλού συνεργατισμού από υφιστάμενους και άλλους επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση της Ελληνικής μαζί με το Capital Plan και να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Σε δηλώσεις, το κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου είπε πως θα πρέπει σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της νομοθεσίας να δώσουμε τη λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κληθείς να σχολιάσει τις ενέργειες της κυβέρνησης για το συνεργατισμό, είπε ότι η Ελληνική Τράπεζα και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έχουν συνενωθεί σε ένα νέο μεγάλο σχήμα, το οποίο ενισχύεται με 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες, αντίθετα από ό,τι ήταν η φημολογία που έβλαψε τον συνεργατισμό πριν από μερικές εβδομάδες και ακόμη και από δηλώσεις πολιτικών ηγετών ότι δήθεν δεν ήταν σίγουρες οι καταθέσεις. Ταυτόχρονα σημείωσε πως έχουμε το πρόπλασμα τη μαγιά των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού που βγαίνουν εκτός τραπεζικού συστήματος και που θα επιτρέψουν να ξεκινήσει ο φορέας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι που ήταν η επιθυμία και η πρόταση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Στο Ανώτατο παρέπεμψε το νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή για την 56η έδρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, η αναφορά του νόμου είναι επιβεβλημένη επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας στη γνωμάτευσή του διαπιστώνει παραβίαση σειράς άρθρων του Συντάγματος καθώς και των αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και της διάκρισης των εξουσιών. Με επιστολή του προς το Γενικό Εισαγγελέα, ο πρόεδρος ζήτησε να γίνει αναφορά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται. Με την αναφορά σε σύγκριση με τη διαδικασία αναπομπής, επιτυχάνεται σύντμηση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος, κατέληξε ο κύριος Προδρόμου. Η πρόταση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή την Τετάρτη προνοεί την επιστροφή της έδρας στο Γιώργο Παπαδόπουλο του κινήματος Αλληλεγγύη. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, νομικός. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελίδη. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθεατές σας. Την περασμένη Τετάρτη, ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία και με εξαίρεση την αρνητική ψήφο του Δημοκρατικού Συναγερμού και την αποχή του κύριου Λιλίκα, ψήφισε νέα πρόταση νόμου για απόδοση της 56ης έδρας στο κίνημα Αλληλεγγύης και στον κύριο Παπαδόπουλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε την απευθείας αναφορά της πρότασης στο Ανώτατο, κατόπιν βέβαια γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα για αντισυνταγματικότητα. Η όλη υπόθεση, θα λέγαμε εμείς, ότι εξελίσσεται σε φαύλο κύκλο. Εσείς τι εξήγηση δίνετε, κύριε Αγγελίδη? Δεν είναι θέμα εξήγησης, είναι θέμα το πώς έχουν προκύψει τα γεγονότα. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι υπήρξαν και προηγήθησαν δύο διαδικασίες ενώπιον εκλογοδικείου, όπου η μία ήταν με απόλυτη πλειοψηφία, χωρίς καμία η απόλυτη νομοφωνία, και η δεύτερη ήταν με μία πλειοψηφία 6-5, όπου έκριναν και στις δύο περιπτώσεις θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου. Εδώ ο πρόεδρος και πάλι είχε την ευκαιρία να επιλέξει αφενός να μην προχωρήσει είτε σε αναφορά είτε σε αναπομπή και να δουλέψει πιο συνενετικά. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει γίνει, και τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο και πάλι θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Έχοντας κοιτάξει το προσχέδιο αλλά και τον ίδιο τον νόμο που ψηφίστηκε, θεωρώ ότι πράγματι θα υπάρξει ζήτημα και εκ νέου θα ακυρωθεί αυτός ο νόμος ως αντισυνταγματικός και θα πρέπει και πάλι η Βουλή να κληθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσει αυτό το ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι θα έρθει και για τρίτη φορά ενώπιον της, για να αντιμετωπίσει το κενό το οποίο υπήρχε στην νομοθεσία και το οποίο κενό φαίνεται να μην μπορεί να διορθωθεί παρά μόνο
με τροποποίηση του νόμου. Και εδώ είναι και το πρόβλημα. Ούτε επανακληπτική εκλογή μπορεί να υπάρξει χωρίς τροποποίηση νόμου, ούτε και να πάει απευθείας η έδρα στον κύριο Παπαδόπουλο, καθότι πρόκειται περί αναδρομικότητος. Και στα δύο σενάρια, τα οποία θέλουν και οι δύο αντιπαλόμενες διαφορετικές απόψεις, να μην πούμε αντίθετες απόψεις, θέλουν και χρειάζονται, με βάση τουλάχιστον την νομάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, τροποποίηση του συντάγματος. Κάτι το οποίο δεν έχει επισυμβεί μέχρι τη στιγμή. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κάποιος πώς θα επιληθεί το ζήτημα στο τέλος. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Βουλή έχει και ακόμα μία διέξοδο, την οποία μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει, που θα ήταν απλά να εκδώσει συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είναι νόμος, είναι απόφαση, την οποία η Βουλή κατά καιρούς είχε και έχει αξιοποιήσει αυτόν τον μέτρο, και μία απόφαση η οποία θα λέει ότι εγώ ρυθμίζω τα του οίκου μου και σε σχέση με αυτόν το ζήτημα επιλέγω να το ρυθμίσω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν το έχει πράξει αυτό ο κύριε Αγγελίδη? Γιατί δεν το έχει πράξει? Δεν ξέρω γιατί δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πω ότι είναι μια εξουσία της Βουλής, μια δυνατότητα της Βουλής, την οποία έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν για άλλες περιπτώσεις, όχι όμως για αντίστοιχη περίπτωση. Απλά είναι κάτι το οποίο ίσως προσπάθησε να εξαντλήσει όλα τα μέσα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω και το εξής, το γεγονός ότι πράγματι η διαδικασία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή της αναπομπής, της αναφοράς και όχι της αναπομπής, πράγματι είναι πιο γρήγορη. Απλά με αυτόν τον τρόπο εξαιρείται η διαβούλευση η οποία θα υπήρχε με τη Βουλή και η προσπάθεια να υπάρξει μια εκ νέου πιθανή συνενετική λύση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι στο τέλος φαίνεται ότι θα δικαιωθεί ο Πρόεδρος, διότι έχει ψήγματα σίγουρα αντισυνταγματικότητα ο παρόν νόμος. Συνεπώς πάλι το θέμα θα επιστρέψει στη Βουλή. Θα επιστρέψει στη Βουλή πολύ σωστά και πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν τρεις εξουσίες στην Κύπρο, είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε κάνει πρόταση ούτως ώστε να έρθει συγκεκριμένη πρόταση από την κυβέρνηση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν έγινε και αυτό πρέπει να σημειωθεί. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές σας ότι το Σύνταγμα προνοεί ότι σε σχέση με τα του οίκου της Βουλής, η Βουλή είναι η αρμοδία για να αποφασίζει επί πάντως θέματος το οποίο την απασχολεί. Επομένως, θεωρώ ότι όταν έρθει και για τρίτη φορά εκ νέου στη Βουλή, θα πρέπει με έναν εφάνταστο τρόπο να καταλήξουν είτε στην τροποποίηση του Συντάγματος, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, και πρόταση νόμου, ο οποίος θα ψηφιστεί παράλληλα, που είναι η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, είτε να βρουν μια άλλη λύση, η οποία δεν θα επιτρέπει να αμφισβητηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Κυρία Αγγελίδη, το ανώτατο, αφού έκρινε αντισυνταγματικές τις προηγούμενες προτάσεις, δεν μπορούσε ή δεν όφιλε να δώσει και θεραπεία στο πρόβλημα? Όχι, διότι το δικαστήριο δεν είναι ρόλος του να δίνει λύσεις, είναι ρόλος του να κρίνει κατά πόσον ένας νόμος συνάδει με το Σύνταγμα ή όχι. Ή παραδείγματος χάρη όταν ασκεί των διοικητικών ελέγχων, κατά πόσον μία απόφαση εν όλο ή εν μέρη είναι ορθή. Δεν έρχεται να υποκαταστήσει την κρίση είτε του αρμοδίου οργάνου είτε στην προκειμένη περίπτωση της Βουλής και να πει αυτό πρέπει να γίνει. Το δικαστήριο γι' αυτό και είναι και τρομακτικά σπουδαίο και σημαντικό να διατηρείται η διάκριση των εξουσιών. Ο καθένας δηλαδή έχει το ρόλο του. Το δικαστήριο εξετάζει και κρίνει έναν νόμο ο οποίος έρχεται ενώπιον του και αμφισβητείται είτε στα πλαίσια αγωγής, είτε στα πλαίσια αναφοράς, είτε στα πλαίσια αναπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να παραμείνει ξεκάθαρος και ξεχωριστός ο ρόλος της κάθε εξουσίας. Και για να επιληθεί οριστικά το πρόβλημα, θα πρέπει η Βουλή να ψηφίσει τροποποίηση του συντάγματος? Σας λέω, η μία επιλογή είναι αυτή, η άλλη είναι να επιλέξει να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκδώσει κάποια απόφαση, η οποία απόφαση δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί με αυτόν τον τρόπο στο συνταγματικό δικαστήριο. Και πρέπει να πούμε και το εξής, τίθεται πλέον ζήτημα σε σχέση με την νομιμότητα και την ορθότητα όλων των νόμων που έχουν ψηφίσει στη Βουλή, οι 55, καθότι η Βουλή ως όργανο συλλογικών είναι ένα όργανο το οποίο συναποτελείται από 56 βουλευτές και όχι 55. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να προκύψει στην πορεία σε σειρά νόμων που έχουν ψηφιστεί κατά το διάστημα αυτών των τελευταίων 2 ετών.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς έπαιρναμε στο επόμενο θέμα. Το προσχέδιο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαψεύδει ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ενταφιάστηκαν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Αντίθετα, είπε υπάρχει ενδιαφέρον για συνέχισή τους και σημείωσε ότι επιβεβαιώνεται η προσέγγιση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, όπως πρέπει να υπάρξει προετοιμασία. Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες να αποστείλει ανώτερο αξιωματούχο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διαβουλεύσεις, ανέφερε ο κ. Προδρόμου, δείχνει ότι η προετοιμασία για να φτάσουμε με βάσιμες προσδοκίες σε διαπραγμάτευση δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά αναγκαίο στάδιο. Το δεύτερο είναι ότι επιβεβαιώνεται η προσέγγιση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία. Η προετοιμασία την οποία εξαγγέλει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας με δικό του απεσταλμένο για να ανιχνεύσει το έδαφος δείχνει ακριβώς ότι δεν πρόκειται για προϋπόθεση αλλά για αναγκαίο στάδιο για να φτάσουμε με βάσιμες προσδοκίες σε διαπραγμάτευση. Το τρίτο είναι ότι το πλαίσιο Κουτέρες για πρώτη φορά στα χρονικά του Κυπριακού θέτει το θέμα της ασφάλειας στο επίκεντρο μιας συμφωνίας λύσης, δηλαδή για κατάργηση των εγγυήσεων και για αποχώρηση του στρατού. Το θέμα είναι ο στόχος τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπραγματεύεται με μέθοδο, με σύνεση, με γνώση, αξιοποιώντας όση διεθνή υποστήριξη μπορούμε να κερδίσουμε που στα χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη είναι αυξανόμενη για να πετύχει το ποθητό στόχο, κατέληξε ο κύριος Προδρόμου. Νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής με θύμα 29χρονο μοτοσυκλετιστή. Μαζί μας τηλεφωνικώς έχουμε τον κύριο Χάρη Ευρυπίδου, αναπληρωτή διευθυντή τροχαίας αρχηγείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ευρυπίδου. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς, άλλο ένα θανατηφόρο. Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε? Να πω ότι η σύγκρουση έγινε όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, γυναίκα συγκεκριμένα, επιχείρησε να στρίψει δεξιά και εκείνη την ώρα ο μοτοσυκλετιστής προσπερνούσε από τα δεξιά του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο οχήματα, η μοτοσυκλέτα να κινηθεί πιο δεξιά για να χτυπήσει σε σταματημένο αυτοκίνητο, ο μοτοσυκλετιστής να εκτιναχθεί, να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και στη συνέχεια όταν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Μάλιστα. Φορούσε κράνος, κύριε Ευρυπίδου, 29χρονος? Ναι, σύμφωνα από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να φορούσε το προστατευτικό κράνος. Εντάξει, θα έχουμε από την νεκροψία παραπάνω στοιχεία για να δούμε κατά πόσο το κράνος θα μπορούσε να το βοηθήσει, αν ήταν άλλα τα τραύματα που έχουν προκαλέσει το θάνατον του. Αυτό που έχουμε να πούμε, δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτή την περίπτωση γιατί ακόμα είναι υπό διερεύνηση, αλλά από πλευράς των μοτοσυκλετιστών θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη πειθαρχία ή αμυντική οδήγηση, ούτως ώστε σε περίπτωση λάθους του από πλευράς του οδηγού, λόγω του ότι είναι ο μοτοσυκλετιστής εκτεθειμένος, να μπορεί να αποφύγει το λάθος, να μπορεί να αποφύγει μια σύγκρουση και να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμή. Πάντως παρατηρείται μια αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων, κύριε Ευρυπίδου. Σε πολύ ναι, δυστυχώς. Ναι. Έχουμε 24 θύματα, είναι 5 περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι μοτοσυκλετιστές είναι 10 από αυτά τα θύματα. Οι 6 είναι νεαροί κάτω των 25 χρόνων. Αντιλαμβάνεστε ότι δυστυχώς. Τι πάει λάθος, κύριε Ευρυπίδου? Το λάθος είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δεν βάζουμε, διότι ελάχιστα είναι, αν όχι καθόλου, θα έλεγα, τα δυστυχήματα που ευθύνεται παράγοντας είτε το όχημα είτε το οδικό δίκτυο. Εκείνος που φαίνεται να ευθύνεται είναι ο άνθρωπος. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να οδηγούμε νούσιμα, να οδηγούμε έτσι με σωστή συμπεριφορά, αυτά τα αποτελέσματα και αυτά τα δυστυχήματα θα εξακολουθούν να προκαλούνται και να έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη οδική συνείδηση. Έτσι φαίνεται, οι αριθμοί αυτά λένε. Ναι.
Κλείνοντας, τρέχει καινούργια εκστρατεία της τροχιάς για αυτή τη βδομάδα. Ναι, είναι μαζί με το τραγικό συμβάν που είχαμε χθες. Έχουμε και την προγραμματισμένη εκστρατεία, θα έλεγα, η οποία έχει να κάνει με τον έλεγχο των μοτοσυκλετιστών και των παραβάσεων που κάνουν αυτοί, είτε έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε με θέματα των οχημάτων των ίδιων, είτε χωρίς να οδηγούν, χωρίς άδεια να οδηγούν, και οποιαδήποτε άλλες παραβάσεις μπορεί να προκύψουν, υπερβολική ταχύτητα που μπορεί να γίνει, μετατροπές στις μοτοσυκλέτες, αλλά και λάθη από πλευράς των ιδίων των οδηγών αυτοκινήτων. Προσπαθούμε έτσι να ελέγξουμε αυτές τις παραβάσεις και να ενημερώσουμε παράλληλα, ούτως ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα δυστυχήματα που προκαλούνται οι τραυματισμοί των μοτοσυκλετιστών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερνίδη. Παρακαλώ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα τώρα, μαζί μας η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα, Κωνσταντίνα, ξεκινά και επίσημα να δέχεται ασθενείς το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό με βάση τη συμφωνία που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Υγείας με την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η συμφωνία με το Γερμανικό Ογκολογικό. Τερματίζεται σε μεγάλο βαθμό η ταλαιπωρία για τους καρκινοπαθείς της Λεμεσού και της Πάφου. Τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων, αν όχι και χιλιάδων καρκινοπαθών, δίνεται από σήμερα, αφού οι ασθενείς από τις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού που μέχρι χθες αναγκάζονταν να μεταβαίνουν στη Λευκοσία για τις θεραπείες τους θα μπορούν να εξυπηρετούνται πλέον από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από μερικούς μήνες. Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας έγινε την περασμένη Δευτέρα στο Υπουργείο Υγείας στην παρουσία τόσο του αρμόδιου Υπουργού Κωνσταντίνου Ιωάννου, όσο και των εκπροσώπων συνδέσμων και επιτροπών συμβουλίων καρκινοπαθών. Γενικός στόχος της συμφωνίας είναι η κάλυψη αναγκών των ασθενών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, ή όταν δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς ακτινοθεραπείας από το Ογκολογικό Κέντρο στη Λευκοσία μέσω αγοράς υπηρεσιών ακτινοθεραπείας, καθώς και η κάλυψη αναγκών διενέργειας απεικονιστικών ελέγχων με την μέθοδο PET scan σε παγκύπρια βάση, οι οποίες μέχρι σήμερα διενεργούνταν στο εξωτερικό. Θα ενισχυθεί η ΚΑΝ με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, ενίσχυση που αναμένεται από αύριο, αποκάλυψε μέσα από την ομιλία του σε εκδήλωση της ΚΑΝ για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών ο αρχηγός αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου. Καθοριστική αναμένεται να είναι η επόμενη εβδομάδα για την υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Από αύριο θα αρχίσουν να υλοποιούνται οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο αρχηγείο αστυνομίας. Μετά από έκθεση που ζήτησε ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου για τις αναγκαίες της υπηρεσίας, σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, λήφθηκε η απόφαση για ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό καθώς επίσης και εξοπλισμό. Οι αποφάσεις έρχονται στο πλαίσιο πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και σύμφωνα με αρμόδια πηγή, σχεδόν 30 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις επόμενες ώρες τα κλιμάκια της ΙΚΑΝ καθώς επίσης και τον κλάδο επιχειρήσεων. Επίσης, η απόφαση προνοεί και ενίσχυση του εξοπλισμού της υπηρεσίας με την σχετική λίστα να κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό για ευνόητους λόγους. Χειροπέδες 32χρονο φόρησαν χθες στη Λεμεσό μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά τον εντοπισμό παιδικού πορνογραφικού υλικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Συνελήφθη χθες 35χρονος στη Λεμεσό για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση ανησυχίας εξύβρισης αστυνομικών, αντίστασης κατά της σύλληψης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα, 35χρονος βρισκόταν σε δρόμο στη Λεμεσό που φέρεται να παρενοχλούσε οδηγούς και πεζούς και να τους εξύβριζε. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή όπου εντόπισαν το πιο πάνω πρόσωπο. Μόλις τον πληροφόρησαν ότι είναι υποσύλληψη, αυτός φέρεται να τους εξύβριζε και τους επιτέθηκε, προκαλώντας τους πραγματική σωματική βλάβη. Ο 35χρονος τέθηκε υποκράτηση ενώ οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας φέρει κάταγμα ρηνικού οστού, κάταγμα οφθαλμικού κόγχου και ρογμώδες κάταγμα στο τείχωμα ηγμωρίου, ενώ οι άλλοι δύο αστυνομικοί φέρουν διάφορες εκδορές. Ο πρώτος αστυνομικός κρατήθηκε για νοσηλεία, ενώ στους άλλους δύο παραχωρήθηκε άδεια ασθενείας για 3 και 1 ημέρες αντίστοιχα. Αλλάζουμε θέμα, Κωνσταντίνα. Ένα αεροσκάφος τύπου Νοράτλας του ίδιου τύπου με αυτό που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1974 από Φίλια Πύρα φτάνει στην Κύπρο σήμερα το πρωί από την Ελλάδα με σκοπό να τοποθετηθεί στον τύμβο της Μακεδονίτισσας ως ένδειξη σεβασμού και απόδοσης τιμής στους Έλληνες αεροπόρους και καταδρομής που έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 22ης Ιουλίου του 1974.
Έτσι ακριβώς, Στέφανη, το αεροπλάνο έφτασε στην Κύπρο σε Κιβώτια. Το Υπουργείο Άμυνας εκπώνησε σχέδιο για την ασφαλή μεταφορά του αεροπλάνου από το λιμάνι της Λάρνακας. Ρημουλκά οχήματα της Εθνικής Φρουράς με τη συνοδεία της στρατονομίας θα μεταφέρουν τα μέρη του αεροσκάφου στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου και θα συναρμολογηθεί από αξιωματικούς της ελληνικής αεροπορίας. Το πλοίο που μεταφέρει το αεροσκάφο στο λιμάνι Λάρνακας, το πλοίο που το μετέφερε το αεροσκάφο στο λιμάνι Λάρνακας σήμερα το πρωί. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για τις μαύρες επαιτίους του πραξικοπήματος ΤΕΤ και της τουρκικής εισβολής, θα γίνει ειδική τελετή για τον Οράτλα στην παρουσία μεταξύ άλλων του Ελλήνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το μοιραίο Οράτλα συμμετείχε μαζί με άλλα αεροσκάφη σε μυστική στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας με την ονομασία Νίκη την 21η προς 22η Ιουλίου 1974 με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Το αεροπλάνο Νίκη 4, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, δέχθηκε εφήλια αντιαεροπορικά πύρα προερχόμενα από το αεροδρόμιο, καθώς εξαλείφθη ως τουρκικό με αποτέλεσμα την πτώση του στον τύμβο της Μακεδονίτισσας. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του Νίκη 4, όπως και 26 Έλληνες καταδρομής, βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Συνολικά, 16 πεσόντες περισυνελέγησαν από την περιοχή και ετάφησαν άναρχα στο κημητήριο της Λακατάμιας. Οι υπόλοιποι παγιδεύτηκαν μέσα στο αεροσκάφο στο σημείο της συντρίβης. Τα λείψανα των Ελλήνων πεσόντων του Νοράτλα στον τύμβο της Μακεδονίτισσας παραδόθηκαν στους οικείους τους 42 χρόνια μετά. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στο Μαρί πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο Μάριος Στόκας στη Λεμεσό στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Ως μία από τις τραγικότερες ημέρες στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου έχει καταγραφεί η 11η Ιουλίου του 2011, αφού η φοβερή έκρηξη που στήχησε 13 πολύτιμες ζωές συγκλώνησε όλους μας, διότι μεταξύ άλλων ανέδειξε ευθύνες σε όλα τα επίπεδα και παθογένειες που οδήγησαν στην καταστροφή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στο Μαρί που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού με την στήριξη του Υπουργείου Άμυνας στο Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριο Στόκας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως πρόκειται για εκδήλωση που θα καταστεί θεσμός και θα θυμίζει σε όλους μας πως η προσφορά στον τόπο και την κοινωνία δεν έχει όρια, αλλά και την ίδια ώρα θα θέτει τους πολιτιακούς θεσμούς ενώπιον των ευθυνών που τους βαρύνουν. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης εξήρε την θυσία των 13 ηρώων του Μαρί, επισημένοντας ότι είναι χρέος όλων να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε όπως τους αξίζουν. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, στην οποία παρέστησαν οι οικογένειες, συγγενείς των νεκρών αλλά και απλοί πολίτες, ανέλαβαν η μπάντα της Εθνικής Φρουράς και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού. 13 ήρωες της τραγωδίας του Μαρί, προτάσσοντας τη ζωή τους, το δημόσιο συμφέρον αλλά και την αγάπη τους για την πατρίδα, σηκώνοντας τους ώμους τους πολιτικές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες δεν τους αναλογούσαν, έωσαν τη ζωή τους. Για να ελπίζουμε ότι επιτέλους οι πολιτιακοί άρχοντες, όποιοι και αν είναι, διαχρονικά θα πρέπει να λογοδοτούν, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αλλά πριν και πάνω απ' όλα να προλαμβάνουν ανάλογες τραγωδίες. Μέσα από αυτή τη σεμνή πάνδημη συγκέντρωση τιμούμε τα 13 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα τους. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη ως κοινωνία από τις αναφορές σε ηρωικές θυσίες και σε πατριωτικές πράξεις. 7 χρόνια μετά, το τραγικό εκείνο συμβάν στο Μαρί αποτελεί πλέον ένα διαχρονικό ιστορικό σημείο αναφοράς. Μιας αναφοράς τιμής, προβληματισμού αλλά και ενότητας. Τιμής προς τους ήρωές μας, προβληματισμού για τις συλλογικές και ατομικές μας ευθύνες απέναντι στον τόπο μας και ενότητας. Γιατί πάνω απ' όλα η θυσία των 13 ηρώων μας αναδεικνύει τις πιο υψηλές αρχές και αξίες του λαού μας που πηγάζουν από την αγάπη προς την πατρίδα. Εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία των παιδιών διοργάνωσε η αστυνομία Κύπρου με απότερο σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους αλλά και την καλύτερη προστασία των παιδιών της. Η ενημερωτική εκστρατεία της αστυνομίας για την προστασία των παιδιών σκοπό είχε την ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους ενημερωτικό διαφωτιστικό υλικό, ενώ τα μέλη της αστυνομίας ήταν στην διάθεση του κοινού για παροχή συμβουλών και οποιασδήποτε άλλη πληροφορία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ζωγραφική, μπαλονοκατασκευές και ζωγραφική προσώπου. Είναι μια προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια από την αστυνομία
για να ενημερώνεται ο κόσμος και η οικογένεια σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών, είτε για τα τροχαία θέματα, είτε για τα θέματα του διαδικτύου που είναι πολύ επίκαιρα, και επίσης για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από πλευράς αστυνομίας, με βάση το γεγονός ότι από τις αρχές του 2017 λειτουργεί η συγκεκριμένη ομάδα που διερευνά όλες τις υποθέσεις σε σχέση με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, υπάρχει σίγουρα μια σημαντική δράση όσον αφορά την προστασία των παιδιών και τη σωστή διερεύνηση. Στα θέματα του διαδικτύου, είναι και επίκαιρο με βάση το τελευταίο συνέδριο το οποίο έχει γίνει, λόγω του ότι χαμηλές ηλικίες ασχολούνται με το διαδίκτυο, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι και ιδιαίτερα οι γονείς στα πλαίσια της επικοινωνίας το πώς θα πρέπει να αντιληφθούν όταν υπάρχουν προβλήματα στα παιδιά, τι πρέπει να γνωρίζουν σε σχέση με το διαδίκτυο, αρκετές δυνατότητες αλλά και πολλά αρνητικά. Αυτά από την υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, Στέφανη. Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε. Στο επόμενο θέμα, η άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών αποσόβησε τα χειρότερα για εξάχρονο κοριτσάκι που κινδύνεψε στην παραλία Κότ στη Λεμεσό σήμερα το πρωί. Για το θέμα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Σιχείου, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών Παραλίων. Κύριε Σιχείου, καλό μεσημέρι. Καλωρίζω και εσάς και στους τηλεθεατές του Capital. Πώς έγινε, κύριε Σιχείου, αυτό το νέο περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη? Ναι, ήταν γύρω στις 7 η ώρα το πρωί, είναι εκεί στην παραλία Δασούδη στον Κότ, όταν ένα κοριτσάκι με τον πατέρα του, έναν εξάχρονο κοριτσάκι, κολυμπώντας να κοντεύσει τον κυματοθράστη τον παράλληλο, και λόγω του ότι από χθες πνέουν ισχυροί άνεμοι στην θαλάσσια περιοχή μας, παρασύρθηκε από τα κύματα, έχασε το σωσίδιο το οποίο κρατούσε και βρέθηκε στο νερό τελείως αβοήθητον. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ο πατέρας της, που και αυτός δεν γνώριζε καλόν κολύμπι, άρχισε και αυτός να καλεί σε βοήθεια. Έτσι, οι ναυαγός, που ευτυχώς αυτήν την φορά στο συγκεκριμένο σημείο, το τονίζω αυτό, εργάζονται ανατολή με δύση του ήλιου από ώρα 6 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, με το σύστημα δύο βαριών, προσέτρεξα γρήγορα με τα rescue guard κοντά στον πατέρα και στο κοριτσάκι και του ρημούσκησαν στην ακτή, όπου ευτυχώς δεν χρειάστηκε η παροχή πρώτων βοηθειών, γιατί έδρασαν πολύ γρήγορα οι ναυαγοσώστες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και να λυθεί, ότι αν είναι δυνατόν, στο 70% των παραλιών μας πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα ανατολής με δύσεις του ήλιου, που ακόμα μία φορά φάνηκε ότι είναι σωτήριο. Ναι, γιατί πλέον ο κόσμος από πολύ πρωί κατεβαίνει στις παραλίες του Ρησυχίου. Ναι, σωτήρια η παρέμβασή σας για ακόμη μία φορά. Βέβαια, και θέλουμε να ζητήσουμε την προσοχή στον κόσμο, γιατί αυτές τις μέρες, κυρία Φλωρίδη, έχουμε ισχυρούς ανέμους κάτω στην θαλάσσια περιοχή. Από χθες, ο κόσμος να είναι προσεκτικός, να πηγαίνει σε περιοχές όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες, να μην προσπαθεί να κοντέψει τους κυματοθράστες όπως κάνουν αρκετοί χωρίς, γιατί σε κάποια φάση μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας και είμαστε εκτεθειμένοι. Και να είμαστε πάντα κάτω από την υποψία των ναυαγοσωστών, αν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και ακολουθούμε πάντοτε όλους τις οδηγίες των ναυαγοσωστών, τους κανόνες ασφαλείας. Γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σιχείου, στη Λεμεσό την Παρασκευή. Έναν παραλίγο πνιγμό. Την Παρασκευή, δυστυχώς, είχαμε έναν θάνατο στην Λεμεσό και συγκεκριμένα εκεί στη θαλάσσια περιοχή του Μεριδιέν. Και το συμβάν ήταν ως εξής, ότι εκεί ναυαγοστικού σημείου πρόσεξαν ότι στα δεξιά τους, περίπου γύρω στα 150 μέτρα, ένας άντρας μπρούμικα πάνω στο νερό δεν κινείται καθόλου. Έτρεξαν αμέσως στο σημείο εκείνο, τον ανέσυραν έξω στην παραλία και αφού δεν ανάπνεε, άρχισαν άμεσα κάποια πνευμονική αναζωγόνηση, καθώς κάλεσαν και το διπλανό σημείο που είναι το Μαλίντι, όπου οι ναυαγοσώστες με απεινιδωτές προσέτρεξαν στο σημείο. Συνδέθηκε ο άνθρωπος στον απεινιδωτή. Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσωστού, δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να ανανύψει ο πάσχοντας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο θάνατος δεν ξέρουμε, ίσως να προήλθε από καρδιακό επεισόδιο, να μην ήταν πνιγμός, γιατί δεν φώναξε καθόλου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ούτε κάλεσε σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες έκαναν αυτό που έπρεπε, έτρεξαν γρήγορα κοντά του. Δυστυχώς, πάντα οι επεμβάσεις μας δεν είναι όλες όπως τις θέλουμε και σωτήριες. Κάποτε θα υπάρξουν και αυτά τα ανεπιθυμητά. Χρειάζεται όμως προσοχή από όλους μας, κύριε Σιχείου. Ακριβώς. Προσοχή από όλους μας και, όπως είπα και πριν, προσοχή στα μικρά παιδάκια. Αν νιώσουμε άσχημα να βγαίνουμε από το νερό, να είμαστε πάντα κοντά σε ναυαγοσωστικά σημεία και να βλέπουμε πάντα τις ναυαγοσωστικές σημαίες οι οποίες αναφέρονται στους πύργους.
Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Παρακαλώ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Πάμε στις επαρχίες τώρα. Ξεκινάμε από τη Λάρνακα και τη Μαρίσα Βράμα. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Μάλιστα, είχαμε νέο επεισόδιο χθες βίας, θα λέγαμε, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου 55χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλης, απειλούσε και έβριζε. Συνελήφθη 55χρονος από τη Δρομολαξά, ο οποίος σε κατάσταση μέθης απειλούσε και έβριζε προσωπικό και ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στο ΤΑΕΦ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και ανέφερε ότι θα μετέβαινε στο χώρο μαζί με άλλα πρόσωπα με στόχο να προκαλέσει φασαρία. Γύρω στις 11 λοιπόν το βράδυ, μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ένας 55χρονος από την Δρομολαξά, ο οποίος σε κατάσταση μέθης άρχισε να προκαλεί ανησυχία, να απειλεί και να εξυβρίζει το προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου. Περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο 55χρονος συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας που ήταν σε καθήκον στο νοσοκομείο. Κατόπιν εξέτασης από τον επικαθήκον γιατρό του ΤΑΕΠ του νοσοκομείου, του παραχωρήθηκε φαρμακευτική αγωγή, αφού υπέφερε από στερητικό σύνδρομο, επειδή είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ψυχοφαρμάκων και αλκοολούχων ποτών. Ωστόσο, λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε σε χώρο έξω από το νοσοκομείο ένα μαύρο τσαντάκι με καπνό και με ένα μεταλλικό πιστόλι γερμανικής μάρκας με γεμιστήρα που περιείχε μία ψεύτικη σφαίρα. Τα ανεβρεσέντα παραλήφθηκαν από την αστυνομία ως τεκμήρια και εκ πρώτης όψεως το πιστόλι φαίνεται να είναι ομοίωμα. Ο 55χρονος παραδέχτηκε ότι το τσαντάκι με το πιστόλι είναι δικό του και προέβη σε θεληματική κατάθεση. Ο 55χρονος συνελήφθηκε για τα αυτόφορα αδικήματα της μέσης, ανησυχίας, απειλής και κατοχής ομοιώματος πιστοβολιού, Στέφανη. Ναι. Τώρα, συναγερμός σήμανε χθες, Μαρίσα, χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όταν εντοπίστηκε ύποπτη σακούλα. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από την Αθήνα προς τη Λάρνακα μετά την προσγείωσή του και αφού αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε σακούλα η οποία περιείχε αντικείμενα που φάνηκαν ύποπτα. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρχές του αεροδρομίου και στο σημείο κατέφτασε πυροτεχνουργός, ο οποίος περισυνέλεξε τη σακούλα. Όπως διαπιστώθηκε, μέσα στη σακούλα υπήρχαν ένα κινητό και αρισμός μπαταριών. Πηγές από την αστυνομία αναφέρουν ότι κανένας κίνδυνος δεν υπήρξε, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου δεν επηρεάστηκε. Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί για σχετικές εκτάσεις. Μάλιστα. Τώρα, τρόμος σε πτήση Λονδίνο-Λάρνακα, Μαρίσα. Τι ακριβώς συνέβη? Τεχνικό πρόβλημα πριν την απογείωση σε αεροσκάφος από Λονδίνο προς Λάρνακα προκάλεσε τρόμο. Σκηνές τρόμου περιγράφουν οι βρετανικές εφημερίδες στην καμπίνα αεροσκάφου των Βρετανικών αερογραμμών το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο πριν αυτό απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθρο του Λονδίνου προς τη Λάρνακα. Όπως καταγγέλλεται, ο υπολογιστής του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να δίνει ένδειξη ότι είχε γίνει απογείωση. Ως εκ τούτου δόθηκε αυτόματα εντολή να αυξηθεί η πίεση του αέρα μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αρχίσουν να πονάνε τα αυτιά και το κεφάλι τους, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες με έναν άντρα να λιποθυμάν. Οι ίδιες αναφορές λένε ότι το αεροσκάφος ήταν παλιό και πως επρόκειτο να αποσυρθεί το επόμενο τρίμηνο. Η Βρετανική Αεροπορική Εταιρεία ανέφερε πως υπήρξε μικρή τεχνική βλάβη, ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο χώρο στάσμευσης και πως οι μηχανικοί επιδιόρθωσαν τη βλάβη πριν τελικά πραγματοποιηθεί η πτήση. Τώρα πάμε και στη Ξυλοτύμπου, Μαρίσα, όπου σε 200.000 ευρώ ανέρχεται η ζημιά από φωτιά σε πάλες σανού. Ακριβώς 1.000 πάλες σανού και υποστατικό στη Ξυλοτύμπου κάηκαν από πυρκαγιά. Ξεπερνά τις 200.000 ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποστατικό στη Ξυλοτύμπου, έδαφος των Βρετανικών βάσεων Δεκέλιας. Σε δηλώσεις, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής των Βρετανικών βάσεων της Δεκέλιας, Ανδρέας Πιτσιλίδης, το βράδυ της Παρασκευής,
Ανέφερε πως λήφθηκε τηλεφώνημα στον αστυνομικό σταθμό Δεγγέλιας για πυρκαγιά σε υποστατικό με πάλες σανού στη κτηνοτροφική περιοχή Ξυλοτύμβου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία των βάσεων, η οποία ανταποκρίθηκε με δύο οχήματα. Στην προσπάθεια των πυροσβεστών συνέδραμαν αρκετοί χωριανοί και γεωκτηνοτρόφοι της περιοχής με τη χρήση εσκαφέων. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, Στέφανη. Mm-hmm. Και να ολοκληρώσουμε, Μαρίσα, με την αναφορά από πολίτες ότι μύρισαν πετρέλαιο κοντά στις παραλίες. Δεν υπάρχει πετρελοκυλίδα στην παραλία των Φινικούδων, δηλώνει κατηγορηματικά ο εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας. Να υπενθυμίσουμε, όπως είπε Στέφανη, πως λουόμενοι ανέφεραν την Παρασκευή σε ναυαγοσώστες ότι μύρισαν πετρέλαιο ανοιχτά της παραλίας. Αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας έσπευσαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι υπήρχε πολύ μικρή ποσότητα πετρελαίου στη θάλασσα, που επρόκειτο για καθαρό πετρελαίο και όχι μαζούτ. Η ποσότητα ήταν τόσο μικρή που διαλύθηκε μόνη της από το νερό, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση με ειδικά απολυματικά υλικά για καθαρισμό της. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το περιβάλλον είναι ελεύθερο προς τους λουόμενους. Μάλιστα. Μαρίσα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Θα πάμε αμέσως τώρα στην Πάφο. Είναι μαζί μας η Σοφία Σολομού από τον Ταχυδρόμο 24. Σοφία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό δελτίο. 4 διαρρήξεις μέσα σε μία νύχτα. Ακριβώς. Η υπόθεση διαρρήξεων 4 κατοικιών στην περιοχή Χαποτάμι εξετάζει η αστυνομική διεύθυνση Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία και την καταγγελία των ενίκων των 4 κατοικιών, οι δράστες απέσπασαν διάφορα τιμαλφή και χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα από την πρώτη κατοικία, οι άγνωστοι έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, τη μαλφή αξίας 400 λιρών Αγγλίας και ηλεκτρονικά αξίας 600 λιρών Αγγλίας. Από τη δεύτερη κατοικία, οι δράστες απέσπασαν τη μαλφή αξίας 900 λιρών Αγγλίας, το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και 490 λίρες Αγγλίας. Από την τρίτη κατοικία, οι δράστες απέσπασαν ρολόι αξίας 1.500 λιρών Αγγλίας και το χρηματικό ποσό των 445 λιρών Αγγλίας, καθώς και 175 ευρώ. Στην τέταρτη κατοικία, οι δράστες μπήκαν μέσα, αλλά δεν απέσπασαν οτιδήποτε. Και σε 4 περιπτώσεις, οι δράστες πέτυχαν είσοδο και έξοδο παραβιάζοντας πόρτες. Mm-hmm. Πάμε και στην πόλη της Χρυσοχούς, Σοφία, παραλίγο τραγωδία, με ζεύγος από τη Ρωσία. Σωτηρία ήταν η παρέμβαση της λιμενικής αστυνομίας για ζεύγος Ρώσων που απολάμβαναν το χόπιν τους κάνοντας σανίδα με κουπί στη θαλάσσια περιοχή σε περιοχή πόλης Χρυσοχούς, ακόμα παρά την παραλία του Γιαννάκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Το ζεύγος που διαμένει στη Μονή Λεμεσού, δίχως να το καταλάβουν και εξαιτίας των θαλάσσιων ανέμων, παρασύρθηκαν και απομακρύστηκαν από την αυτή περίπου 4 ναυτικά μίλια με αποτέλεσμα να καλέσουν σε βοήθεια. Η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στη λιμενική αστυνομία Λατσού, όπου άμεσα άντρες του σώματος βγήκαν ανοιχτά με την Αγάτο Αγία Ειρήνη για να διασώσουν το ζεύγος ηλικίας 30 ετών περίπου. Μάλιστα, και πάμε και στη σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού τα ξημερώματα. Στη σύλληψη ενός προσώπου 23 ετών αλλοδαπού προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της τροχιάς Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο το όχημα που οδηγούσε ο 23χρονος στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της λεωφόρου Ταφιτών Βασιλέων. Ο 23χρονος σε προκαταρκτικό και τελικό έλεγχο ναρκωτές εντοπίστηκε θετικός. Ακολούθως αφήθηκε ελεύθερος στην αναμονή επιστημονικών εξετάσεων. Μάλιστα, αυτά είχαμε από την ΠΑΦ. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σολομού. Πάμε στην Αμόχωστο. Η Στάλο Θεοδόρου είναι μαζί μας από το Φαμακούστα News. Καλό μεσημέρι, Στάλο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Με δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε. Αφορά στην νεκρή γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στην πισίνα της, στην οικία της στο Λιοπέτρη χθες βράδυ. Η γυναίκα ηλικίας 57 χρόνων εντοπίστηκε νεκρή από τον σύζυγό της στον πάτο της πισίνας της επάβλησης στο Λιοπέτρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 11 χθες βράδυ, η Βρετανός μόνιμος κάτοικος Λιοπετρίου ηλικίας 72 χρόνων εντόπισε ανέστητη στον πάτο της πισίνας της επάβλησης του την 57χρονη σύζυγό του από την Πορτογαλία. Ο 72χρονος εισήλθε στην πισίνα και προσπάθησε να βγάλει τη σύζυγό του έξω από το νερό, αλλά δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν έξω από την πισίνα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι. Ασθενοφόρο
παρέλαβε τον άντρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία. Στη σκηνή μετέβησαν άντρες του αστυνομικού σταθμού Ξυλοφάγου και του ΤΑΗ Αμοχώς του, όπου ανέσυραν τη νεκρή γυναίκα από τον πάτο της πισίνας με την βοήθεια μηλών της λιμενικής αστυνομίας. Η σωρός επιθεωρήθηκε χωρίς να εντοπιστούν σε αυτήν οποιαδήποτε τραύματα ή εξωτερικές κακώσεις. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου της 57χρονης θα εξακριβωθούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο Τρίτη. Την υπόθεση εξετάζει ο αστυνομικός σταθμός Ξυλοφάγου. Παραλίμνη τώρα, Στάλο, σημειώθηκε χθες βράδυ τροχαίο με 2 τραυματίες. Μάλιστα, Στέφανη, 2 άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Παραλίμνου μετά την πτώση τους από τη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 8:50 χθες βράδυ, 42χρονος από τη Βουλγαρία, μόνιμος κάτοικος του Παραλίμνου, οδηγούσε μοτοποδήλατο σε λεωφόρο Προταρά στο Παραλίμνη με επιβάτη 26χρονη από τη Μολδαβία. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άντρας έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και οι δύο να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν. Οι δύο τους διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς, όπου κρατήθηκαν και νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, κρίνεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενήργησε η αστυνομία, διαφάνει ότι ο μοτοποδηλάτης έφερε προστατευτικό κράνος, ενώ η 26χρονη δεν έφερε. Ενώ από τον οδηγό λήφθηκε δείγμα αίματος για σκοπούς αλκοτέστ. Στάλο, θα παραμείνουμε στο Παραλιμνί και στο νησιώτικο γλέντι που στήθηκε το Σάββατο. Για άλλη μια χρονιά, το πολιτιστικό εργαστήρι Παρά τη Λίμνη διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το καθιερωμένο πλέον νησιώτικο γλέντι στην πλατεία Μητροπόλεως του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνη. Πλήθος επισκεπτών έδωσαν το παρόν τους στην εκδήλωση, στην οποία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά το μουσικό σχήμα του Γιάννη Κονουτόπουλου, αλλά και τους χορευτές του πολιτιστικού εργαστηρίου που χόρεψαν με την ψυχή τους και μέσα στην κατάμεστη πλατεία Παραλιμνίου. Είχαμε όμως και στη Σωτήρα ρεμπέτικη βραδιά. Μάλιστα, Στέφανη, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Σωτήρα και η μουσικοχορευτική ρεμπέτικη παράσταση με τους μικρούς ρεμπέτες με τίτλο «Ρεμπέτικο Μινόρε». Η νεαρή χοροδοί, συνοδευόμενη από μια ομάδα σπουδαίων μουσικών αλλά και υπό την διεύθυνση του Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, παρουσίασαν στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Σωτήρας μια εξαιρετική παράσταση, όπως άλλωστε συνηθίζουν, στην οποία συμμετείχε και η Σχολή Χορού Ρυθμός. Μάλιστα, και να ολοκληρώσουμε στάλο με το Beach Card Festival. Να πούμε ότι απόψε και για τις επόμενες 11 Δευτέρες η παραλία Ποσειδώνα στην περιοχή της Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα θα μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες κοινές παρουσίασεις ξένων καλλιτεχνών. Ο λόγος είναι η διοργάνωση του Beach Cult Festival, ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της χώρας μας αλλά από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, στο οποίο φιλοξενούνται μερικά από τα γνωστότερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Απόψε το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του με το πολυβραβευμένο R&B καλλιτέχνη Greg David, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα χειρά ονόματα όπως Dead Mouse, Σύγκαλα, Χάνα Γουόντ και Chasing Status. Στέφανη. Στάλο Θεοδόρου, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνέχεια, να περάσουμε στην πρόγνωση για τον καιρό. Μαζί μας σήμερα από το Τμήμα Μετεωρολογίας ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, γεια σας, επίσης. Τι να αναμένουμε από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, κύριε Γεωργίου? Για το τριήμερο από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, ασταθείς καιρικές συνθήκες, αναμένεται ότι θα φέρουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού, στα ορεινά αλλά και ανατολικά. Υπάρχει και πιθανότητα για χαλάζι σε περίπτωση καταιγίδας. Μάλιστα. Επίσης θα παρατηρηθεί μια μικρή άνοδος, σταδιακή άνοδος, μέχρι και την Παρασκευή που είναι η τελευταία μέρα της πρόγνωσης. Πού δηλαδή θα κοιμαθούν οι θερμοκρασίες? Μέχρι 35 ή 36 για το εσωτερικό, 32 περίπου στα παράλια. Αυτές είναι και οι μέσες για την εποχή, ενώ τώρα είμαστε πιο κάτω. Παρά την ανωδόν θα είμαστε ακόμη κοντά στις μέσες για την εποχή. Οι σημερινές θερμοκρασίες ποιες είναι? Εντάξει, έχει φτάσει 32 ή 33 στη Λευκοσία, και 29-30 στα παράλια. Άρα μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε μια σταδιακή ανωδόν, αλλά όχι υπερβολική ανωδόν, που θα κρατήσει η θερμοκρασία κοντά στις μέσες. Δεν θα την ξεπεράσει.
Για πιο μετά να το δούμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Θα έχουμε δηλαδή μεμονωμένες βροχές μέχρι ή καταιγίδα, ή καταιγίδα μέχρι και μέχρι την Τετάρτη. Οι επόμενες μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις, αλλά δεν αναμένεται κάτι. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό και αύριο καλύτερα. Σίγουρα. Για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γεωργίου. Να δούμε και τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 27 με 18, Θεσσαλονίκη 28 με 18, Λονδίνο 24 με 17, Βρυξέλλες 21 βαθμοί με 13, Παρίσι 23 με 14, Ρώμη 31 βαθμοί με 19, Μόσχα 28 με 16, Βουκουρέστι 27 με 17, Βερολίνο 24 με 17 και Μαδρίτη 33 με 16. Στις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, τρένο παρέσυρε και σκότωσε 3 ανθρώπους στο Λονδίνο. Η Ιαπωνία, ισχυρός σεισμός στην Οσάκα, 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Επεισόδια στα Σκόπια λόγω συμφωνίας. Πολύ νεκρές επιθέσεις στο Αφγανιστάν. Λουτρό αίματος με καμικάζι και ρουκέτες στην Ιγυρία. Το τέλος της Οδύσσειας του Aquarius έφτασε στη Βαλένθια της Ισπανίας μεταφέροντας 600 μετανάστες. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Διαμάχη της Άγγελα Μέρκελ με τον Υπουργό Εσωτερικών Χόρστ Ζέχοφερ για το μεταναστευτικό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τρένο σε σιδηροδρομικό σταθμό του Νότιου Λονδίνου τους παρέσυρε, όπως μεταδίδει το Sky News. Οι αστυνομικές αρχές πληροφορήθηκαν λίγο μετά τις 7:30 το πρωί ότι τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στις ράγες του τρένου. Ο detective που βρέθηκε στη σκηνή δήλωσε: «Η ομάδα μου εργάζεται σκληρά για να καταλάβει τι συνέβη και πώς αυτοί οι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική γραμμή. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους των τριών αυτών ανθρώπων». Από το πρωί, οι Βρετανικές αρχές διεξάγουν έρευνες, ενώ μέχρι στιγμής χαρακτηρίζουν το θάνατό τους ανεξήγητο. Ισχυρός σεισμός 6,1 σημειώθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας σήμερα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 9 ετών, ενώ τουλάχιστον 200 άλλοι τραυματίστηκαν. Εκφράζονται φόβοι για πολλούς ακόμη θανάτους εξαιτίας του σεισμού. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας, την Οσάκα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένα μικρό κορίτσι, και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Οι συγκοινωνίες με τα αεροπλάνα, τα τρένα, ακόμη και με το μετρό έχουν διακοπεί. Τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε δήλωσε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των πολιτών. Θα ακολουθήσουν μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Ένταση επικράτησε τη νύχτα της Κυριακής έξω από το Κοινοβούλιο στα Σκόπια. Περίπου 2.000 άνθρωποι που οργανώθηκαν μέσω των social media έκαναν διαδήλωση εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συμφωνία με την Ελλάδα. Επεισόδια και ρήψεις χημικών σημειώθηκαν στην Βίγλα Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών κατά της συμφωνίας για το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Διαδηλωτές που έφτασαν στο σημείο με πούλμαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό Βίγλας και ένας αριθμός εξ αυτών προσπάθησε από το χωριό Πισοδέρη να πραγματοποιήσει πορεία προς το χωριό Ψαράδες, όπου γινόταν η τελετή.
Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να τους απομακρύνουν κάνοντας ακόμα και ρήψη χημικών. Σε τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν αναφορές για 8 τραυματίες και λιποθυμίες. Οι διαδηλωτές, κρατώντας ελληνικές σημαίες, σήκωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ωστόσο, ο στόχος τους, που ήταν να φτάσουν στο χωριό Ψαράδες όπου υπογράφηκε η συμφωνία, δεν επετεύχθη. Μετά από μια οδύση 8 ημερών, το σωστικό σκάφος Aquarius που μετέφερε πάνω από 600 μετανάστες έφτασε στο λιμάνι της Βαλένθιας στην Ισπανία. Στο πλοίο που διαχειρίζονται από κοινού οι γιατροί χωρίς σύνορα και γαλλογερμανική φιλανθρωπική οργάνωση επέβαιναν μετανάστες, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική. Μετά από οδύσσια 8 ημερών, το σωστικό σκάφος Aquarius που μετέφερε πάνω από 600 μετανάστες έφτασε στο λιμάνι της Βαλένθιας στην Ισπανία. Στο πλοίο που διαχειρίζονται από κοινού οι γιατροί χωρίς σύνορα και η γαλλογερμανική φιλανθρωπική οργάνωση επέβαιναν μετανάστες κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική. So it was a very intense moment. Ήταν πολύ έντονες στιγμές για 8 ημέρες με αυτούς τους όμορφους και ειρηνικούς ανθρώπους. Αισθάνομαι τυχερός που συναναστράφηκα μαζί τους. Ήταν πολύ συναισθηματικό να τους βλέπουμε να φεύγουν. Τους ευχόμαστε το καλύτερο, το αξίζουν. Η οδύσσια του πλοίου Aquarius και η αδυναμία του να βρει λιμάνι να δέσει επί 8 ημέρες το κατέστησε σύμβολο της αποτυχίας της ΕΕ να υιοθετήσει μια κοινή γραμμή στο μεταναστευτικό. Αυτή η περίπτωση δείχνει πως η Ευρώπη, μια από τις πλουσιότερες ηπείρους στον κόσμο, έχει χάσει την ηθική πηξίδα της στη Μεσόγειο. Αυτοί οι άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα, επέζησαν τρομακτικών καταστάσεων. Οι ανάγκες τους πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Συνολικά 2.320 άνθρωποι, εθελοντές, διερμηνείς και αξιωματούχοι του τομέα υγείας περίμεναν τους μετανάστες στην αποβάθρα του λιμανιού της Βαλένθιας σε μια γιγαντιαία επιχείρηση περίθαλψης. Οι μετανάστες πάτησαν τελικά σε στέρεο έδαφος, αλλά το ταξίδι τους δεν τελείωσε. Η ισπανική κυβέρνηση θα τους δώσει άδεια παραμονής 1,5 μήνα για ανθρωπιστικούς λόγους. Αλλά είτε αποφασίζουν να παραμείνουν στην Ισπανία είτε να πάνε στη Γαλλία, θα πρέπει να περάσουν τη βάσανο της γραφειοκρατίας για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους σε άσυλο. Κριστίνα Χινέρ, Euronews, Βαλένθια. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκόρπισε το θάνατο στο Τζαλαλαμπάτ στο ανατολικό Αφγανιστάν. 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δεύτερη επίθεση εντός 48 ώρων που σημειώθηκε στην ίδια πόλη, ενώ άλλοι 49 τραυματίστηκαν. 36 νεκροί και 65 τραυματίες ήταν ο θλιβερός απολογισμός της αντίστοιχης επίθεσης που είχε σημειωθεί το Σάββατο. Αν και δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για καμία από τις επιθέσεις, εκτιμάται ότι πίσω από αυτές κρύβεται η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Οι επιθέσεις έγιναν στη διάρκεια της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός για τη γιορτή του Eid al-Fitr, την οποία είχαν εξαγγείλει οι Ταλιμπάν. Από την εκεχηρία είχαν εξαιρεθεί οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι είχαν σφοδρές συγκρούσεις με τους Ταλιμπάν στο παρελθόν. Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν απέκλεισαν πάντως το ενδεχόμενο παράτασης της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Λούτρο αίματος σημειώθηκε από μπαράς επιθέσεων στη βορειοανατολική Νιγηρία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 τραυματίστηκαν στην πόλη Νταμπόα, στην επαρχία Μπορνό, άλλοτε προπύργιο των Ισλαμιστών της Μπόκο Χαράμ. Λούτρο αίματος από μπαράς επιθέσεων στη βορειοανατολική Νιγηρία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Νταμπόα, στην επαρχία Μπορνό, άλλοτε προπύργιο των Ισλαμιστών της Μπόκο Χαράμ. Τις επιθέσεις δύο βομβιστών αυτοκτονίας ακολούθησαν εκτοξεύσεις ρουκετών από θέσεις γύρω από την πόλη. Το πολύ νεκροπεριστατικό έρχεται μετά την προτροπή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων προς τους εκτοπισμένους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί η Μπόκο Χαράμ έχει εξουδετερωθεί. Στην Νικαράγουα μεταφερόμαστε τώρα, όπου 7 μέλη μιας οικογένειας, ανάμεσα τους 3 παιδιά, κάηκαν μέσα στο σπίτι τους και ενώ κλιμακώνεται η βία και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της εξουσίας του Ντανιέλ Ορτέκα. Τα μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους που πέταξαν στο εσωτερικό του ένα κοκτέιλ Μολότοφ.
Επτά μέλη μιας οικογένειας ανάμεσά τους τρία παιδιά κάηκαν μέσα στο σπίτι τους και ενώ κλιμακώνεται η βία και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον της εξουσίας του Προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα. Τα μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους, οι οποίοι πέταξαν στο εσωτερικό του κοκτέιλ από μολότοφ. Δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση ενώ προσπαθούσαν να απομακρύνουν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα. Θέλαμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε, αλλά η αστυνομία δεν μας άφησε. Μας επιτέθηκαν παραστρατιωτικοί, πυροβολώντας μας για να μας σκοτώσουν. Η βία φούντωσε μόλις μερικές ώρες αφού το πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Ορτέγκα αλλά και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης συμφώνησαν στον διάλογο, στον οποίο μεσολαβεί η Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία. Από την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στις 18 Απριλίου, υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε σοβαρή ενδοκυβερνητική κρίση στη Γερμανία εξελίσσεται η διαμάχη της Άγγελα Μέρκελ με τον Υπουργό Εσωτερικών Χόρστ Ζεχόφερ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Σε σοβαρή ενδοκυβερνητική κρίση στη Γερμανία εξελίσσεται η διαμάχη της Άγγελα Μέρκελ με τον Υπουργό Εσωτερικών Χόρστ Ζεχόφερ για την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Ο γερμανικός τύπος εμφανίζεται διχασμένος. Οι αναφορές του διαφορετικές για το μέγεθος της κρίσης. Η Βέλτη γράφει ότι ο Ζεχόφερ δεν μπορεί να συνεργαστεί πια με τη Μέρκελ. Από την πλευρά της η Bild επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής των χριστιανών κοινωνιστών ότι δεν επιθυμεί τη διάσπαση του συντηρητικού συνασπισμού ή την απομάκρυνση της Μέρκελ από τη θέση της καγκελαρίου. Γράφει όμως και για τελεσίγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς την καγκελάριο Μέρκελ. Στη βάση της διαφωνίας είναι η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών για απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία μεταναστών οι οποίοι έχουν περάσει προηγουμένως από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταναστών των οποίων η αίτηση ασύλου έχει ήδη απορριφθεί από άλλη κοινοτική χώρα. Η Μέρκελ πάντως δεν πτωείται και ζητά να γίνει έκτακτη σύνοδος κορυφής με αντικείμενο την προσφυγική κρίση με χώρες οι οποίες πλήττονται από το σοβαρότατο ζήτημα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, για να ανοίξουμε τον φάκελο οικονομία. Η συμφωνία ανάμεσα στο κράτος ως βασικός συμμετοχός της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής για το συνεργατισμό έκλεισε την Παρασκευή, ενώ είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του συνεργατισμού για εξέταση και επικύρωση της συμφωνίας, τι μελιγενέσαι και πώς θα εξελιχθεί μετέπειτα ο συνεργατισμός κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής. Θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο, τον οικονομικό συντάκτη Λεύκο Χρήστο, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιό μας στη Λευκοσία. Λεύκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στεφανή, κυρίες και κύριοι. Το deal ή αν θέλεις η συμφωνία με την Ελληνική για το συνεργατισμό έκλεισε. Σήμερα το απόγευμα συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνεργατισμού για εξέταση της πρότασης της Ελληνικής. Ποιο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα, Λεύκο? Θα πρέπει να πούμε ότι για να κλειδώσει απόλυτα η συμφωνία εξαγοράς του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, θα πρέπει η Ελληνική Τράπεζα να καταθέσει την συμπληρωματική πρόταση, η οποία αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει δεσμευθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τον μεγαλομέτοχο του συνεργατισμού, που είναι το κράτος, αλλά και στη Συνεργατική Τράπεζα, ότι εντός της ημέρας θα καταθέσει δεσμευτικό πλάνο σε ό,τι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κάλυψη των αναγκών ύψους 150 εκατομμυρίων. Οι πληροφορίες που υπήρχαν από νωρίς το πρωί είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο συνήλθε σε ολοήμερες συνεδριάσεις του το Σάββατο και την Κυριακή, ήδη έχει ετοιμάσει τη συμπληρωματική αυτή πρόταση και υποτίθεται ότι τα θέμα λίγων ωρών να παραπεμφθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο είτε στον Υπουργό Οικονομικό και στη Συνεργατική Τράπεζα. Θεωρείται όμως, Στεφάνη, δεδομένων ότι η συμπληρωματική πρόταση για τα κεφάλαια της Τράπεζας, της Ελληνικής Τράπεζας, θα δοθεί τουλάχιστον έστω και λίγη ώρα πριν να συνέλθει η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συνεργατισμού. Λεύκο, τι ύψος αναμένεται να είναι τα κεφάλαια αυτά?
που θα καταβάλει η ελληνική. Οι κεφαλαιακές ανάγκες για εξαγορά του συνεργατισμού για την ελληνική τράπεζα ανέρχονται στα 150 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από την διοίκηση της ελληνικής τράπεζας είναι ότι τα κεφάλαια αυτά πάντα υπήρχαν. Απλώς η δυστοκία εστιάζεται στο γεγονός ποιοι εκ των υφιστάμενων μετόχων και ποιοι εκ των ενδυνάμει υποψηφίων επενδυτών θα βάλουν λεφτά και πόσα θα βάλουν. Εδώ ενδεχομένως υπάρχει και ένα μικρό παιχνίδι, ποιος θα έχει και τη δεσπόζουσα θέση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου μετά το νέο τραπεζικό σχήμα που θα προκύψει από την εξαγορά του καλού χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα. Πώς επηρεάζονται από τη συμφωνία αυτή οι καταθέτες αλλά και οι δανειολήπτες του συνεργατισμού? Θα πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται θέμα κούρεμων καταθέσεων. Αυτό ξεκαθάρισε από τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο, όταν το κράτος κατέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια. Η κατάθεση αυτή, η κρατική αυτή στήριξη ήταν ακριβώς για να μην υπάρχουν, για να αναχαιριστούν πρώτον οι εκροές και δεύτερον να μην υπάρχει κούρεμα καταθέσεων. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραπεζικό σχήμα θα είναι βιώσιμο. Θα πρέπει να πτύξουμε και λίγο τον ισολογισμό που θα προκύψει από την συγχώνευση αυτή. Θα πρέπει να πω, Στέφανη, ότι κερδισμένη από αυτή την πράξη, από αυτό το deal, θα πρέπει να είναι η Ελληνική Τράπεζα. Και εξηγώ γιατί. Η ελληνική, καταρχήν η ελληνική, έχει μεγάλη κερδισμένη στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2018, η Ελληνική Τράπεζα είχε κόκκινα δάνεια ύψους 51%. Με την απορρόφηση του καλού χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού, αυτός ο δείχτης μειώνεται περίπου στο 18%. Συνεπώς, ένα συν για την ελληνική. Ένα συν για το γενικότερο τραπεζικό σύστημα είναι ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συστήματος θα μειωθούν κατά περίπου 6,4 δισεκατομμύρια, βελτιώνοντας την εικόνα του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος αρκετά. Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο αξίζει τον κόμμο να θέσουμε ενώπιον των τηλεθεατών, είναι το σύνολο των καταθέσεων που θα έχει πλέον η Ελληνική Τράπεζα. Το σύνολο αυτό θα ανέρθει στα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελληνική Τράπεζα μέχρι αυτή την ώρα διαθέτει 5,8 δισεκατομμύρια και απορροφά από το συνεργατισμό 9,7 δισεκατομμύρια. Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα που μέχρι σήμερα έχει 51 καταστήματα, με την απορρόφηση του συνεργατισμού άλλων 72 δηλαδή καταστημάτων, βασικά θα απορροφήσει 170, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί τα 72 εκ των 170 καταστημάτων του συνεργατισμού. Επομένως, η Ελληνική Τράπεζα θα έχει ένα σύνολο καταστημάτων γύρω στα 123. Όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι απλά, μια απλή ανάγνωση, τι σημαίνει? Συνεπάγεται ότι η Ελληνική Τράπεζα θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό συγκρότημα της Κύπρου και ενδεχομένως ίσως το πιο ποιοτικό, ίσως και το καλύτερο. Αλλά αυτό θα διαφανεί στους επόμενους λίγους μήνες. Στέφανη. Άρα λοιπόν, Ελληνική Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα είναι κερδισμένοι. Το κράτος είναι ο χαμένος, Λεύκο? Δεν θα έλεγα ότι το κράτος είναι χαμένο. Βεβαίως υπάρχουν διστάμενες απόψεις κατά πόσο το κράτος είναι χαμένο και λέω γιατί είναι χαμένο το κράτος. Κατά την ταπεινή μου άποψη, χαμένο δεν είναι το κράτος. Διότι το κράτος ενδεχομένως να είχε κληθεί δύο φορές να στηρίξει οικονομικά τον συνεργατισμό. Εάν οι αυξημένες προβλέψεις για αύξηση των κεφαλαίων του συνεργατισμού ήταν μια επόμενη, θα έλεγα, συνεχεία, αυτό θα συνεπάγεται με νέα κρατική στήριξη, η οποία βεβαίως θα ήταν αδύνατο να γίνει. Υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, από τον Ιανουάριο του 2016 απέστειλαν οδηγία με την οποία απαγορεύεται πλέον η οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση οποιοδήποτε εγχώριου τραπεζικού ιδρύματος. Η αλήθεια είναι ότι τα υψηλά κόκκινα δάνεια
η μη εξυπηρετούμενος χορηγήσεις που είχε στο χαρτοφυλάκιό του ο συνεργατισμός δεν επέτρεπα την ανάπτυξη της τράπεζας. Γι' αυτό και έπρεπε να υπάρξει μία λύση. Με αυτή την απορρόφηση, από τη μία διασώζονται οι καταθέτες του συνεργατισμού, από την άλλη, όπως έχω πει, είναι κερδισμένη η ελληνική τράπεζα, η οποία σύμφωνα με όσα έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ και με το ρεπορτάζ τραπεζών, ενδεχόμενως και η ελληνική τράπεζα κάποια ώρα να είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα κεφαλαίου. Αυτό βεβαίως επίσημα δεν ελέγχθη, δεν αναφέρθηκε ποτέ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Επομένως, αυτή η απορρόφηση του καλού χαρτοφυλακίου, του συνεργατισμού, από τη μία θα διασώσει τις καταθέσεις στο συνεργατισμό και από την άλλη η ελληνική τράπεζα γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος γίγαντας του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Λευκό, όμως υπάρχει και η έντονη φημολογία, γίνεται πολύς λόγος γι' αυτό, ότι τελικά είναι ο φορολογούμενος ο πολίτης που θα πληρώσει τη συμφωνία αυτή. Αναφίβολα. Ο φορολογούμενος πολίτης και από το στούντιο του Capital, αλλά και τις οικονομικές μας εκπομπές, έχουμε εντονίσει κατά κόρο ότι ο φορολογούμενος πολίτης εστήριξε κατά πρώτης τον συνεργατισμό με 1,5 δισεκατομμύρια. Εκλήθηκε και πάλι ο φορολογούμενος πολίτης να στηρίξει τον συνεργατισμό με 1,7 δισεκατομμύρια και αλάβουμε υπόψη μας και την κατάθεση που έκαμε ο Υπουργός Οικονομικών τον περασμένο Μάρτιο με τα 2,5 δις, όπως προανέφερα, για να ανεχητιστούν οι εκροές των συνεργατισμών και να σωθούν οι καταθέσεις, βεβαίως, ο φορολογούμενος πολίτης έχει συνεισφέρει για στήριξη του συνεργατισμού και εγώ θα ήθελα να επεκτείνω τη στήριξη του φορολογούμενου πολίτη στο γενικότερο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή με 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η στήριξη που έχει δώσει ο φορολογούμενος πολίτης. Ναι. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Άντρος Κυπριανού, επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι πρέπει ο Γενικός Ελεκτής να κάνει μια έρευνα για τον συνεργατισμό, για να δούμε τι έφταιξε και ποιοι ευθύνονται για την κακή διαχείριση στον συνεργατισμό. Βέβαια, κάθε φορολογούμενος πολίτης θα έχει το δικαίωμα να αξιώνει μια έρευνα στο συνεργατισμό. Η οποία όμως έρευνα θα ήταν άδικο να ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2013. Από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 έγιναν λάθη. Ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Ναι, αλλά είναι αυτά τα λάθη που έχουν ουσιαστικά φέρει στο κρόδωμα τον συνεργατισμό. Η απόψη μου εμένα είναι ότι τα προβλήματα στον συνεργατισμό ήταν διαχρονικά και ξεκινούν κάποιες δεκαετίες πίσω. Εάν γίνει πράγματι έρευνα και να είναι αντικειμενική, αυτή δεν θα πρέπει να καλύψει μόνο την πενταετία ή εξαετία, θα έλεγα, του Μαρτίου 2013 με του Ιουνίου του 2018. Και αν θα πρέπει να γίνει αυτή η έρευνα, ας γίνει από τους ανεξάρτητους θεσμούς, δηλαδή είτε από τον Γενικό Ελεκτή, είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα. Η άποψή μου, χρειάζονται και εμπειρογνώμονες. Χρειάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση επί τέτοιων ερευνών, ώστε οποιαδήποτε έρευνα να είναι και αντικειμενική και αποδεχτή από την κοινή γνώμη. Λευκό, εκ των υστέρων, σήμερα, βλέποντας την κατάσταση, θα έλεγες ότι η τότε κρατικοποίηση του συνεργατισμού ήταν λάθος και μπορούσε να δοθεί από τότε σε ένα στρατηγικό επενδυτή? Ήταν αναπόφευκτη η κρατικοποίηση του συνεργατισμού. Ήταν αναπόφευκτη υπό την έννοια ότι το 2013 είχε ανάγκη από κεφάλαια ο συνεργατισμός. Δεν νομίζω να ήταν εύκολο σε εκείνη την περίοδο όταν ουσιαστικά κατέρριε το τραπεζικό μας σύστημα. Πρώτον, με το λουκέτο της Λαϊκής Τράπεζας. Δεύτερον, με την σωρία, θα έλεγα, δέσμιων προβλημάτων που αντιμετώπισε η Τράπεζα Κύπρου, που για εκείνη σε κάποιο στάδιο βρέθηκε σε πολύ δύσκολη φάση.
Γενικότερα το τραπεζικό σύστημα, με τα capital controls, ο πανικός που υπήρξε ανάμεσα στους καταθέτες, στους κάτοχους αξιογράφων που είχαν κουρευτεί, οι κόποι τους. Σε μια τέτοια περίοδο δεν νομίζω να ήταν εύκολο να είχαμε καταφέρει να προσευχήσει οποιοδήποτε στρατηγικό επενδυτή. Πότε εμφανίστηκαν οι επενδυτές και επέδειξαν ενδιαφέρον. Τώρα που σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα, που έχουμε βελτίωση της οικονομίας. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στην έκδοση του, αυτού του ομολόγου, γιατί όταν λέμε ομόλογο, εννοούμε χρήματα, δεν είναι έτσι? Κάποια... Οπωσδήποτε. Εκατομμύρια. Φυσικά. Αυτό το ομόλογο θα... συνεπάγεται, ναι, με χρήματα. Mm-hmm. Αυτό δεν θα επιβαρύνει εκ νέου την, τα δημόσια, την δημόσια οικονομία? Ασφαλώς. Το δημόσιο χρέος υπολογίζεται και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 110%. Όμως, την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, εξηγεί ότι το κράτος θα πάρει, θα αποκτήσει από τον συνεργατισμό περιουσιακά στοιχεία ύψους πέραν των 8 δισεκατομμυρίων. Από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, υποστηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών, καθέτος το κράτος θα έχει έσοδα γύρω στα 184 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμά επίσης ότι σε βάθος χρόνου ο φορολογούμενος πολίτης θα πάρει ουσιαστικά, άτυπα το λέω αυτό, των οπολών του που στήριξαν τον συνεργατισμό. Όλα αυτά, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, θα φανούν στην πράξη. Το πιο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα νέο τραπεζικό σχήμα, δηλαδή απορρόφηση του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, το οποίο σίγουρα θα είναι βιώσιμο. Θα είναι βιώσιμο διότι τα μέλη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής, όπως είχα προαναφέρει, από 51% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2018, με την υπογραφή, με τη συνομολόγηση της πράξης, της συμφωνίας, θα μειωθούν στο 18%. Αυτό σημαίνει ότι η Ελληνική Τράπεζα δεν θα έχει πλέον αυξημένες προβλέψεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 1, 2, 3 χρόνια, θα ανακοινώσει και κέρδη. Λογικώς εχόντων των πραγμάτων. Ή αν γίνει και σωστή διαχείριση από τους διοικούντες και τη διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας. Υπάρχει πεδίο για να δράσει η διοίκηση και η διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας. Και όσον αφορά τις εκροές που είχαν σημειωθεί, Λεύκο, από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και είδαμε έτσι έντονα να σημειώνονται αυτές οι εκροές μέσα στους πρώτους μήνες του 2018, εκτιμάτε ότι θα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα τώρα στην ελληνική? Καταρχήν να πούμε ότι οι εκροές είχαν ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια. Ήταν φοβερό αυτό το οποίο είχε επισυμφεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Εμείς είχαμε τότε πει, Στέφανε, το είχαμε επισημάνει και είχαμε τολμήσει να πούμε ότι δεν γίνεται θέμα να κουρευτούν οι καταθέσεις. Το κράτος είναι εκεί. 99% του συνεργατισμού ανήκει στο κράτος. Και το κράτος δεν θα αφήνει με κανέναν τρόπο να υπάρξει κούρεμα καταθέσεων. Εξού και ήρθε και κατάθεσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, εκείνα τα 2 δισεκατομμύρια εκρών, κάποια εξ αυτών έχουν διοχετευτεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Κάποια εξ αυτών, πολύ λίγα, επέστρεψαν στο συνεργατισμό. Κάποια βρίσκονται κάτω από τα μαξιλάρια και τους καναπέδες και τις πολυθρόνες. Ευελπιστώ και εκτιμώ ότι το νέο τραπεζικό σχήμα θα κερδίσει και την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα επιστρέψουν τα λεφτά τους στην κοιτίδα τους. Δηλαδή στον πρώην συνεργατισμό, στο νέο σχήμα ελληνικής και συνεργατισμού. Και κλείνοντας, Λεύκο, πες μας και δύο λόγια για την δημιουργία αυτού του φορέα, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα. Λοιπόν, η σύσταση του φορέα κρίνεται και αυτή αναπόφευκτη. Αποτελεί μονόδρομο.
Διότι ο συνεργατισμός έχει χωριστεί στα δύο. Στον καλό συνεργατισμό, τον οποίο απορροφά η ελληνική, και στο κακό χαρτοφυλάκιο του συνεργατισμού, που είναι οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, για να επιλύσουμε και το γενικότερο πρόβλημα που μαστίζει την κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή τη θάσευση των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης αυτών των δανείων. Ήδη στο συνεργατισμό λειτουργεί η πλατφόρμα της Αλταμίρα. Ενδεχομένως, είτε να συνεχίσει αυτή η πλατφόρμα, είτε να μετονομαστεί ή να διαμορφωθεί στον λεγόμενο φορέα διαχείρισης κόκκινο δανείο. Ό,τι και να γίνει, αυτός ο φορέας θα διέπεται από κριτήρια. Κριτήρια τα οποία, από τη μία, δεν θα χαρίζονται στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι με στρατηγική τακτική εδώ και χρόνια δεν καταβάλουν ούτε ένα σεν, ούτε μία δόση στο δάνειο τους. Mm-hmm. Και από την άλλη, θα έχουμε μια άλλη κατηγορία των ευάλωτων ομάδων που έχουν μεν υποθήκευση πρώτη κατοικία, αλλά μέχρι το 2011-2012, δηλαδή λίγο πριν εκδηλωθεί η μεγάλη οικονομική ύφεση, η μεγάλη οικονομική κρίση, ενώ πλήρωναν τις δόσεις τους κανονικά για χίλιους δυο λόγους, α, β, γ λόγους, οι οποίοι θα αποδειχθούν στο χαρτί, δεν έχουν καταφέρει ή τουλάχιστον δεν μπορούν να καταλάβουν τη δόση την οποία με συνέπεια κατέβαλαν πριν από την οικονομική κρίση. Αυτές οι κατηγορίες, λαμβανόμενο υπόψη ότι είναι και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία, εκτιμώ και θα έλεγα ότι θα έβαζα και χέρι στο Ευαγγέλιο ότι το κράτος, και ο κράτος δεν είναι μόνο εκτελεστική εξουσία, είναι και νομοθετική, είναι κυβέρνηση, είναι και βουλή. Θα υπάρξει μια συνέργεια ώστε να επικρατήσει ένας κοινωνικός χαρακτήρας αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Ναι. Στέφανη. Λεύκο, Χρήστη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Εμείς θα περάσουμε τώρα εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Έκκληση για μια δικοματική συμφωνία για το θέμα των παιδιών των μεταναστών απευθύνει η Μελάνια Τραμπ. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε μέσω της εκπροσώπου της ότι απεχθάνεται να βλέπει τα παιδιά να χωρίζονται από τους γονείς τους που είναι μετανάστες, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία στο Κογκρέσο για την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση. Έκκληση για μια δικοματική συμφωνία για το θέμα των παιδιών των μεταναστών απευθύνει η Μελάνια Τραμπ. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δήλωσε μέσω της εκπροσώπου της ότι απεχθάνεται να βλέπει τα παιδιά να χωρίζονται από τους γονείς τους που είναι μετανάστες, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία στο Κογκρέσο για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση. Η Μελάνια Τραμπ πιστεύει ότι πρέπει να είμαστε μια χώρα που ακολουθεί τον νόμο, αλλά επίσης μια χώρα που κυβερνάται με την καρδιά, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η δήλωση. Η Αμερικανική κυβέρνηση έκανε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι η νέα της πολιτική μηδενικής ανοχής στα σύνορα με το Μεξικό είχε ως αποτέλεσμα από τα μέσα Απριλίου 2.000 παιδιά να χωριστούν από τους γονείς τους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για παράνομη είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πολιτική έχει καταδικαστεί από τους Δημοκρατικούς, προκαλεί ωστόσο δυσφορία και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Συνεχίζουμε, αλλάζουμε και θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ο πονοκέφαλος και η μικρανία αποτελούν καθημερινό πρόβλημα για αρκετά άτομα. Τα βότανα ως ένα φάρμακο της φύσης μπορούν να ανακουφίσουν και τον πονοκέφαλο και την μικρανία. Για το ποια είναι τα βότανα αυτά, αλλά και τη γενικότερη έτσι, λειτουργία τους για να έχουμε καλή ευεξία. Είναι μαζί μας σήμερα ο ειδικός βοτανολόγος, ο Γιώργος Έλληνας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Μεσημέρι, Στέφανε, καλό μεσημέρι σε όλους. Πάντως με το που μπήκε στο στούτιο και έχουμε όλες αυτές τις μυρωδιές, ούτε πονοκέφαλο έχουμε, έφυγαν όλα. Ναι, ναι, είπα να ξυπνήσουμε, είναι και μεσημέρι. Η μέντα. Η μέντα είναι το νούμερο ένα, είναι εξαιρετικό βότανο και θα ξεκινήσω από το εθέριο της μέντας, που είναι αυτό. Ναι, το εθέριο είναι το πιο δυνατό μέρος της μέντας και μπορεί να μας βοηθήσει για διάφορους πονοκεφάλους, άρα είναι, σαν το έλεγα, σαν πρώτες βοήθειες.
Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος το έχει δοκιμάσει, το έχει πάντα το Ethereum στη τσάντα του, γιατί είναι πολύ εύκολο και έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Πώς το χρησιμοποιούμε? Γενικά τα Ethereum, έλεγα, πρέπει να τα διαλύσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε στο δέρμα. Όμως με τη Meta μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση. Βασικά, βάζουμε πάνω στα χέρια μας μία-δύο σταγόνες, δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα, και βάζουμε εδώ στους κρόταφους. Εδώ είναι και τα σημεία τα οποία πάντοτε όταν έχουμε πονοκέφαλο νιώθετε με ελαφριό μασάζ, ότι είναι εδώ που ξεκινά ο πόνος. Άρα πιέζοντας τα συγκεκριμένα σημεία και βάζοντας τη μέντα, θα δείτε ότι μέσα σε 2-3 λεπτά θα έχουμε αρκετή ανακούφιση. Μετά βάζουμε Ethereum λάδι και πίσω στον αφιένα, διότι είναι και ένα σημείο πάντοτε ο αφιένας. Ειδικά όσοι κλείσουμε τα 25 έτη, που τα κλείσαμε όλοι λίγο πολύ, αρχίζουν κάποια άλατα να μαζεύονται και βοηθάει πάρα πολύ και το θεραπευτικό το μασάζ, αλλά για πρώτες βοήθειες βάζουμε μέντα και βλέπουμε αμέσως ότι αρχίζει καλύτερη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο και έχουμε τρομερή βελτίωση. Κάτι άλλο όμως για τον αφιένα, έχουμε μπει και πιο παλιά, είναι η κρέμα από πιπέριν καγέν, το οποίο εκείνο προτείνουμε το βράδυ. Άρα μαλακώνει τους μυς και έτσι έχουμε καλή ροή αίματος και προλαβαίνουμε εκεί τον πονοκέφαλο. Ενώ αυτό μπορούμε επίσης, το Ethereum Elon της Μέντας, εγώ πώς το χρησιμοποιώ, και οι σπνοές. Δηλαδή εισπνέοντας νιώθεις ότι πάει μέσα στους πνεύμονες, πάει στον εγκέφαλο, καθαρίζει, παίρνουμε καθαρόν οξυγόνο και βοηθάει αμέσως να σταματήσουν οι πονοκεφάλοι ή και προληπτικά ακόμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μα είναι αυτό που σου είπα και στην αρχή. Μόλις το αναπνεύσαμε, νιώσαμε αυτή τη μυρωδιά, νιώθεις έτσι διαφορετικά. Ναι, νιώθεις και μια ανεφορία, διότι καθαρίζουν οι πνεύμονες, πηγαίνει οξυγόνο. Είναι πολύ, θα μου πολύ σημαντικό. Το μπουκαλάκι αυτό. Βεβαίως, θα είναι δικό σου. Μπορείς να το πάρεις από πολύ, τώρα. Τώρα, μετά από τη μέντα, τι έχουμε να πω ότι έχουμε και τα τρία είδη μέντα στα οποία μπορούμε να κάνουμε σε τσάι. Έχουμε εδώ τον βασιλικό δυοσμό, που είναι μια κυπριακή παραδοσιακή ποικιλία, πολύ ωραία. Είναι μεταξύ βασιλικού και μέντα η μυρωδιά του, πάρα πολύ ωραίο τσάι, το οποίο γενικά η μέντα, να πω ότι είναι και από τα βότανα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κρύα τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε κανονικά, να το αφήσουμε να κρυώσει, να το βάλουμε στο ψυγείο, μπορούμε να βάλουμε και λίγο λεμόνι. Είναι από τα ωραία μας βότανα. Είναι η μέντα η πιπερίτα, είναι η μεσαία αυτή εδώ, η οποία έχει μια γεύση λίγο, θυμίζει λίγο πιπέρι, είναι πιο, δηλαδή, πιο, όταν, πιο καυτερή στη γλώσσα, νιώθουμε ότι είναι πιο καυτερή. Η πιο αγαπημένη μου όμως μπορώ να πω είναι η μέντα η άγρια από τα Μοΐτανος, την οποία συναντούμε άγρια στους ποταμούς. Η μυρωδιά της είναι διαφορετική. Είναι μια εξαιρετική μυρωδιά και πολύ ωραίο τσάι. Άρα... Υπάρχουν στην Κύπρο. Ναι, βεβαίως. Αυτά μπορούν να τα βρουν σε καλά βιολογικά καταστήματα. Μπορούν να βρουν όλη τη σειρά της οικογένειας της μέντας. Τώρα, πονοκεφάλι όμως... Είναι καλό να χρησιμοποιούμε και τα τρία εναλλάξ. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα τρία εναλλάξ ή μπορεί ο καθένας να βρει εκείνη που του αρέσει, εκείνη που πραγματικά του ταιριάζει. Στο βότανο θα έλεγα πολλές φορές είναι να δούμε εκείνο που πραγματικά μας ταιριάζει. Μετά όμως πολλά άτομα μπορεί να έχουν πονοκέφαλο ή μικρανία λόγω του στρες. Αυτό συμβαίνει και σε άντρες και σε γυναίκες. Συνήθως είναι το πρόβλημα της εποχής. Άρα εδώ πάμε σε δύο άλλα δυνατά βότανα. Έχουμε το μελισσόχορτο, το μελίσσα οφισινάλε, το λατινικό το όνομα, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε τρία τσάι για την ημέρα, αν υπάρχει και σε κάψουλες ακόμα, αν κάποιος δεν το θέλει σε τσάι. Και πίνουμε τρία θεραπευτικά την ημέρα. Αυτό τι κάνει, μειώνει πάρα πολύ το στρες στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα όταν μειωθεί το στρες, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πονοκεφάλους. Πιο δυνατόν από αυτόν, το μελισσόχορτο, να πω ότι δεν μας ενοχλεί κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας. Δηλαδή δεν θα μας νιστάξει, δεν θα μας κοιμήσει. Άρα μπορούμε να το παίρνουμε και άτομα τα οποία εργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μετά όμως, έχουμε το πιο δυνατό βότανο που είναι η Βαλεριάνα. Η Βαλεριάνα, δυστυχώς, η μυρωδιά της δεν είναι σαν της μέντας, είναι η ρίζα εδώ. Μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, αλλά μπορούμε να την πάρουμε εκτός από ρόφημα, μπορούμε να το πάρουμε σε βάμμα, σε υγρήμορφη, σε καψούλες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πλέον να πάρουμε την Βαλεριάνα. Η Βαλεριάνα βοηθά έναν να κοιμηθούμε. Άρα, άτομα τα οποία δυσκολεύονται να κοιμηθούν μπορούν μία ώρα πριν να ξαπλώσουν να πιούν ένα τσάι Βαλεριάνα ή να πάρουν δύο καψούλες ή να πάρουν έναν κουταλάκι 25 σταγόνες περίπου από βάμμα Βαλεριάνας. Η Βαλεριάνα, να πούμε, ότι χαλαρώνει γενικά τον οργανισμό.
από προβλήματα ψυχικής φύσεως. Δηλαδή και άτομα που έχουν κατάθλιψη ή έχουν κάποια ψυχικά προβλήματα, είναι το βότανο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν άφοβα, χωρίς παρενέργειες. Είναι και, είναι και από το βότανο που έχει βγει το Valium, το Happyn, το γνωστό από χρόνια. Είναι από αυτόν το βότανο το οποίο είχε βγει τα πρώτα χρόνια όπου τα φάρμακα ήταν από βότανα. Είναι άμεση ή έτσι, η ανακούφιση. Ή της Βαλεριάνας, ναι, είναι άμεση. Έχει άτομα τα οποία από το πρώτο βράδυ βλέπουν την βελτίωση. Κάποιοι οι οποίοι έχουν τρομερά προβλήματα, τότε πρέπει να αυξήσουμε τη δόση ή πρέπει να επιμένουν. Δηλαδή, μπορεί το πρώτο βράδυ να μην κοιμηθούν, αλλά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο θα κοιμηθούν, διότι αυξάνεται στον οργανισμό η ποσότητα που βάζουμε. Έτσι, πρέπει να παίξουμε λίγο, ανάλογα με το άτομο. Αλλά είναι το πιο δυνατό, ειδικά για ύπνο. Βοηθάει πάρα πολύ η Βαλεριάνα. Υπάρχει περίπτωση να εθιστεί ένα άτομο και να χρειάζεται να φτιάξει ένα τσάι σε καθημερινή βάση για να μπορέσει να κοιμηθεί? Υπάρχει περίπτωση αυτή, αλλά παρά να πίνει χημικά φάρμακα τα οποία θα έχει παρενέργειες, αν εθιστεί με την Βαλεριάνα και πίνει ένα τσάι κάθε βράδυ, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, διότι προσφέρει και άλλες θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι πλούσιο το βότανο και σε ίχνοστοιχεία και σε μεταλλάρα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα να φοβηθεί κάποιος από το συγκεκριμένο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούν, βάζουν στο τσάι τους είτε μέλι είτε ζάχαρη. Αυτό αλλοιώνει τη δράση των βοτάνων? Τη δράση των βοτάνων όχι, αλλά εμείς προτείνουμε να βάζει μέλι ή χαρουπόμελο. Το μέλι όμως πρέπει να το βάζουμε όταν είναι η θερμοκρασία του ροφήματος είναι χλιαρό, όχι όταν είναι καυτό, γιατί σκοτώνουμε ό,τι έχει μέσα το μέλι, δηλαδή τη βιταμίνη B, τη βιταμίνη C, τα ένζυμα τα οποία με ψηλές θερμοκρασίες καταστρέφονται, άρα είναι κρίμα να χάνουμε τις θερμευτικές ιδιότητες του μελιού. Θα πάμε στη ζάχαρη, προτιμούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακατέργαστη, δηλαδή ή η μελάσσα, ή η μαύρη, ή η χρυσή, να αποφεύγουμε την άσπρη ζάχαρη, η οποία έχει βαρέα μέταλλα και δυσκολεύει τον οργανισμό. Εάν δεν είναι σοβαρό όμως το πρόβλημα μας του πονοκεφάλου και θέλουμε τσίπια να έχουμε μια βελτίωση και στον ύπνο μας και γενικά, είναι το τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο παραδοσιακά, η Κλεοπάτρα το έβαζε στον μπάνιο της, θεωρείται και έναν βότανο αφροδισιακό, ένα βότανο το οποίο χαλαρώνει τον ανθρώπινο οργανισμό. Μυρίζει και υπέροχα. Μυρίζει υπέροχα, ακριβώς. Είναι ένα βότανο το οποίο θεωρείται πλέον και φυσικό αντιβιωτικό, άρα τονώνει την αντίσταση του ανθρώπινου οργανισμού. Και είναι και ένα βότανο που βοηθάει στη δυσκυλιότητα. Αλλά τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι είναι ένα βότανο το οποίο βοηθάει να έχουμε έναν ήρεμο ύπνο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ήρεμο ύπνο, διότι εάν δεν κοιμηθούμε βαθιά, είναι τότε που ξεκινά η διεργασία η θεραπευτική. Δηλαδή, ό,τι δυσκολίες έχει περάσει ο ανθρώπινος οργανισμός την ημέρα, ο οργανισμός ξαπλώνοντας και κοιμώντας ήρεμα, είναι εκεί που θα διορθώσει. Εάν δεν κοιμηθούμε σωστά, τότε την επόμενη μέρα θα είμαστε χειρότεροι και πάει το πρόβλημα και αυξάνεται. Τώρα, πάρα πολλές γυναίκες όμως έχουν πονοκέφαλο, γιατί έχουν χαμηλό σίδηρο. Και έτσι εδώ προτείνουμε πάντα τη βασίλισσα των βοτάνων, που είναι η τσουκνίδα. Η γεύση της δεν μπορώ να πω ότι είναι και η καλύτερη, αλλά μπορεί κάποιος να πετάξει και λίγα φύλλα μέντας αν δεν μπορεί, αν δεν αρέσει μέντα, αλλά είναι το πιο δυνατό σε σίδερο και όχι μόνο. Και για τις γυναίκες προτείνουμε να χρησιμοποιούν τη τσουκνίδα ειδικά μία εβδομάδα πριν την περίοδο και μία εβδομάδα μετά, που είναι ο χρόνος ο οποίος συνήθως χάνουν αίμα, άρα θα χάσουν και αρκετό σίδερο στον οργανισμό. Και η πιο ευάλωτη περίοδος για τη γυναίκα να έχει πονοκεφάλους και μικρανίες. Γιώργο, ρωτάει μια κυρία με τηλεθεάτρια, με τη χρήση των βοτάνων αυτών για όσους πάσχουν από πονοκεφάλους και μικρανίες. Θα λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση των παυσιπόνων. Τώρα, εδώ για τα φάρμακα πάντοτε να γνωρίζετε ότι είναι θέμα του κάθε παθολόγου, του κάθε γιατρού, του ασθενή, το τι φάρμακα θα χρησιμοποιήσει ή όχι. Όμως θα δείτε ότι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει βάλει τα βότανα, την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, το κολύμπι, διότι είναι όλα ένα πακέτο. Έχουμε δει ότι η υγεία τους έχει καλυτερεύσει, δεν χρειάζονται τόσο συχνά τα παυσίπονα και έχει και άτομα τα οποία τα έχουν σταματήσει εντελώς. Αλλά γενικά δεν σταματούμε την φαρμακευτική αγωγή μας από μόνοι μας, διότι ο οργανισμός έχει συνηθίσει με εκείνη την φαρμακευτική αγωγή και είναι πολύ επικίνδυνο.
Πάντοτε η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να αφαιρείται από τον οργανισμό σιγά σιγά και με την καθοδήγηση του γιατρού, ο οποίος έχει δώσει αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, για να είμαστε πιο σωστοί. Ναι. Υπάρχουν ομάδες που δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα βότανα, οι έγκυες, οι διαβητικοί. Τα περισσότερα βότανα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Όλες τις έγκυες εκεί έχουμε περιορισμούς, εκεί χρησιμοποιούμε τη τσουκνίδα, λίγη μέντα, περισσότερο δυόσμο. Στις έγκυες θέλουμε προσοχή τι θα χρησιμοποιήσουν. Οι διαβητικοί όχι, μπορούν να τα πάρουν όλα, γιατί δεν έχουν, τα βότανα δεν έχουν μέσα ζάχαρα ή όλα αυτά, είναι φυσικά. Και το βότανο το οποίο θέλω να δώσω ιδιαίτερη σημασία είναι και η αχύλια, είναι το κίτρινο το βότανο εδώ, το οποίο είναι το βότανο της γυναίκας από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που πεθαίνει. Ο λόγος είναι διότι σταθεροποιεί όλες τις γυναικείες ορμόνες, άρα βοηθά όταν έχουμε πολυκυστικές, όταν έχουμε άστατη περίοδο, πόνους κατά τη διάρκεια της περίοδου, βοηθά γενικά και πρόληψη σοβαρών ασθενειών του οργανισμού όταν το πίνουμε. Αν δεν μπορεί κάποιος να το πάρει, θα είναι λίγο πικρό το συγκεκριμένο, τότε μπορεί να το πάρει σε βάμμα, σε φυτική γλυκερίνη, ένας άλλος τρόπος να πάρουμε το βότανο εσωτερικά. Γενικά όμως η αχύλια είναι και δυνατόν αντισηπτικό, άρα οι γυναίκες που το πίνουν θα προσέξουν ότι δεν έχουν πρόβλημα ουρολίμωξης, που είναι ένα πιο συχνό συνήθως φαινόμενο στις γυναίκες παρά στους άντρες. Αλλά και οι άντρες μπορούν να πάρουν το συγκεκριμένο βότανο για προστασία από ουρολίμωξης, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όταν κολυμπούμε σε πισίνες και ειδικά δημόσιες πισίνες, κακά τα ψέματα, υπάρχει πολύ περισσότερο κίνδυνος για ουρολίμωξη από ότι το χειμώνα. Έτσι, είναι σημαντικό να πάρουμε κάποια βότανα προστατευτικά. Πάντως, είναι πολλά τα βότανα για τον βόνο κέφαλο και τη σημαίνει κρανίες, έτσι, που μας βοηθούν. Απλόχερα, νομίζω, η φύση μας τα έχει δώσει. Πολλές φορές, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και στα παυσίμωνα, δεν καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε αυτούς τους πόνο κεφάλους. Έρχεται η φύση εδώ και... Ακριβώς. Πρέπει να πάμε στα αίτια, τα βαθιά, να δούμε ο οργανισμός τι χρειάζεται, γιατί μας προκαλεί τον πόνο κεφάλου, διότι γενικά ο πόνος στον οργανισμό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και είναι σημαντικό να βρούμε. Είναι από το στρες, είναι ορμονικό. Επίσης τα ρούχα πολλές φορές, συνθετικά ρούχα, δημιουργούν μας ένα πόνο κεφάλου, άρα χρειαζόμαστε γύρωση, περπάτημα στη θάλασσα για παράδειγμα, περπάτημα στο χώμα, στο εξωτερικό. Σε πάρα πολλές χώρες τώρα φτιάχνουν μονοπάτια σε δάση, τα οποία είναι με ψηλό πετραδάκι, το οποίο να μπορεί κάποιος να περπατάξει πόλητος. Εμείς έχουμε τις θάλασσες όμως στην Κύπρο, που είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Με τα πετραδάκια μας, ακριβώς. Γιώργο Ελλήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Και προχωράμε. Εκτός συνόρων και πάλι στη φυλακή οδηγήθηκε ο γαμπρός του βασιλιά της Ισπανίας, Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ο Ουρνταγκαρίν έχει καταδικαστεί σε 5 χρόνια και 10 μήνες κάθριξη για κατάχρηση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο γαμπρός του βασιλιά της Ισπανίας, Ινιάκη Ουρνταγκαρίν, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ο Ουρνταγκαρίν έχει καταδικαστεί σε 5 χρόνια και 10 μήνες κάθριξη για κατάχρηση. Ο πρώην αθλητής του χάντμπολ και 2 φορές Ολυμπιονίκης θα μπορούσε να προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο ζητώντας να ανασταλεί η έκτηση της ποινής του. Ωστόσο, το συνταγματικό δικαστήριο έχει τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ένα τέτοιο αίτημα μόνο σε ποινές κατώτερες των 5 ετών κάθριξης. Ο σύζυγος της αδελφής του βασιλιά της Ισπανίας, Κριστίνα, καταδικάστηκε από το ανώτατο δικαστήριο για φοροδιαφυγή, άσκηση αθέμητης επιρροής και κατάχρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ από μη κερδοσκοπικό ίδρυμα του οποίου ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας στούντιο για σήμερα και φιλοξενούμε τον κύριο Απόστολο Αριστοτέλους. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Ιερίου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της Νεολαίας Ιερίου. Και μαζί του θα... Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε. Καλό απόγευμα για εσάς και στους τηλεθεατές. Μαζί σας, κύριε Αριστοτέλους, θα πούμε έτσι για τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ιερίου. Πρέπει να πούμε ότι στηρίζει ειδικά την νεολαία.
ο Δήμος σας. Και με τις εκδηλώσεις αυτές που διοργανώνατε, σίγουρα αποσκοπούν κάπου και θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα μέσα από αυτές, δεν είναι? Σίγουρα, έτσι με την εκλογή μας, επειδή είμαστε και έτσι νεαρό σε ηλικία Δημοτικό Συμβούλιο, ένας από τους σημαντικούς στόχους που είχαμε θέσει είναι να κάνουμε κάποια πράγματα και για την νεολαία. Διότι, όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Έτσι, αποφασίσαμε στη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Γερίου, έτσι στις 20 του Μάρτη πέρσι, έχουμε ιδρύσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Σαν πρώτη εκδήλωση, είχαμε βάλει την δημιουργία του Φεστιβάλ Νεολαίας και είχαμε φέρει 6 συγκροτήματα από την Κύπρο. Είχε γίνει στο Δάσος Λουρκά, στην Ακρόπολη του Δήμου μας, όπως τη χαρακτηρίζουμε. Είχε μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ανταπόκριση δηλαδή από τους νέους, από την νεολαία. Θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις? Μας έχει αγκαλιάσει η νεολαία του Δήμου. Πάντα είναι δίπλα μας. Έχουμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει μια εκδρομή στην Αγία Νάπα, μονοήμερη. Και όμως κάναμε και μια ωραία ημερίδα στο γυμνάσιο με τίτλο Δήμαρχος για μια μέρα. Και έτσι χωρίσαμε τα παιδιά σε θεματικές και τους ζητήσαμε να μας πούν την άποψή τους για το Δήμο μας. Έχουμε λάβει πάρα πολύ όμορφα μηνύματα από τους νέους. Τον προγραμματισμό που έχουμε βάλει εμείς για 5 χρόνια, μας τον είμαστε μια μέρα. Οι νέοι, τι κερδίζουν από αυτές τις εκδηλώσεις? Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ σημαντικό οι νέοι, είμαστε στην πρώτη γραμμή, όπως είπαμε. Θεωρώ ότι έχουμε ευκαιρίες οι νέοι να ασχοληθούμε με τα κοινά και πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά, διότι εμείς θα αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου. Έχουμε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση σαν ως νέοι, λόγω και της οικονομικής κρίσης, χωρίς να είναι τουλάχιστον απόλυτη ευθύνη δική μας. Έτσι πρέπει να μπούμε μπροστά και να αλλάξουμε ό,τι δεν μας αρέσει στον κόσμο. Τα βασικότερα προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ειδικά οι νέοι του Γερίου? Κοιτάξτε, τα προβλήματα της νεολαίας είναι γενικότερα και δεν είναι ειδικά σε κάποιο Δήμο. Είναι παντού τα ίδια. Παντού τα ίδια. Η ανεργία είναι που μαστίζει την νεολαία μας σε ψηλά ποσοστά. Και οι ευκαιρίες που δεν μας δίνονται θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Όμως, μέσα από τη θέληση και επιμονή, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να διεισδύσουμε και στην αγορά εργασίας και σε θέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ποιες εκδηλώσεις θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα, τι έχετε προγραμματίσει? Λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή στις 22 του μήνα, στις 8, στο Δάσος Λουρκά, όπως είπαμε, θα έχουμε το Φεστιβάλ Νεολαίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που ευελπιστούμε να καταστεί θεσμός. Θα έχουμε καλεσμένους τον Χρήστο Δάντη και τον Σκάτζο Ντίλο. Επίσης θα είναι από την Κύπρο η Σαρδάμ, είσοδος ελεύθερη. Θα έχουμε φαγητό, ποτό. Θα είναι, θεωρώ, μια έτσι ωραία συναυλία. Πέρσι είχαμε βάλει τον πύχη ψηλά και είπαμε αν έχουμε 1.000 άτομα θα είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε 1.500 άτομα. Φέτος ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε κατά πολύ αυτό το νούμερο. Να χτυπήσετε 2.000 και πάνω. Σίγουρα, αυτός είναι ο στόχος, να χτυπήσουμε 2.000 και πάνω. Αλλά πρωτίστως να έρθει και να περάσει καλά ο κόσμος. Διότι... Και μπορούν να έρθουν και από τους γειτονικούς δήμους και τις περιοχές δίπλα. Δεν είναι μόνο σίγουρα, για πέρσι, το Δήμο Γερίου. Πέρσι είχα κάνει έτσι μια φάση όταν ήταν ήρεμα τα πράγματα στο φεστιβάλ. Έτσι μια έρευνα, έβρισκα τα παιδιά και τους ρωτούσα από πού είστε. Από πού είστε. Μέχρι από την Πάφο μου είπαν, από τη Λεμεσό, από παντού. Είχαν έρθει από παντού και ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και φέτος. Την ερχόμενη Παρασκευή είπαμε το φεστιβάλ αυτό. Κάποια άλλη εκδρομή αμέσα? Προγραμματίζουμε έτσι πάλι κάποια εκδρομή. Ίσως φέτος να επιλέξουμε και τη Λεμεσό, αφού πέρσι είχαμε πάει στο Δήμο Αγίας Ναβάς. Σίγουρα προσπαθούμε να προγραμματίσουμε και έναν ευρωπαϊκό ταξίδι στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προσπαθούμε να τα εξασφαλίσουμε. Προγραμματίζουμε επίσης ξανά την ημερίδα στα σχολεία μας να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στους νέους, διότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξυπνήσουν. Πρέπει να πείσουμε τους νέους να μπουν μπροστά. Έτσι θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε
για να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους στο να ασχοληθούν είτε με τα κοινά, είτε να ενημερώνονται και να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κόσμο. Φαντάζομαι αυτή την προσπάθεια τη χαιρετίζουν και οι γονείς, οι δημότες του Γερίου, δεν είναι, που είστε κοντά στα παιδιά στην νεολαία. Εννοείται, και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή. Και πρέπει να στηρίζουν και αυτοί τις εκδηλώσεις αυτές. Και είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεις γονείς και να λένε ελπίζω και το παιδί μου να ξεκινήσει να ασχολείται με τα κοινά κλπ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να το νιώθεις αυτό. Να σε βρίσκουν κάπου και να σου λένε εύχομαι και εγώ το παιδί μου να ασχοληθεί και λοιπά. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Πέραν του Δημάρχου και των μέλων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν κάποιοι άλλοι έτσι που σας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια? Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Γερίου συμμετέχουν όλα τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου, από ποδοσφαιρικές ομάδες, σωματεία, θελοντικοί οργανισμοί όπως είναι σωματεία δρομέων, το προσκοπείο. Είμαστε έτσι μια ομάδα χωρίς χρώματα, χωρίς χρωματισμούς, χωρίς ιδεολογικά φράγματα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που ενώ συμπληρώσαμε μόνο ένα χρόνο λειτουργίας, έχουμε κάνει τόσα πολλά και μεγάλα πράγματα. Είναι άλλα συμβούλια που είναι 10 χρόνια σε λειτουργία και δεν έχουν κάνει μια συναυλία. Εμείς είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό θεωρώ ότι είναι και έτσι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, ότι έχουμε γίνει μια οικογένεια, μια ομάδα. Δεν κοίταμε ούτε ποιος είναι στα δεξιά, ποιος είναι στα αριστερά, ποιος πίσω και μπροστά. Πώς είναι οι εγγεγραμμένοι δημότες? Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο είναι περίπου 5.500, όμως έχουμε 14.000 κατοίκους. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, ένα καταληκτικό σχόλιο? Ένα καταληκτικό σχόλιο. Εύχομαι ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, διότι την έχουμε κάνει με μεγάλη αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ, όλα τα παιδιά, όλους τους εργάτες που είναι δίπλα μας. Και εύχομαι ο κόσμος να έρθει και να περάσει καλά, να το ευχαριστηθεί. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Και πριν περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση με την Μαριλένα Αθανασίου, θα πάμε Μουντιάλ και εμείς. Η ανέλπη στη νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας κάνει πολλούς να μιλούν για το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Τον γκολ του Λοσάνο σκόρπισε χαρά στους Μεξικάνους. Η ανέλπιστη νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας κάνει πολλούς να μιλούν ήδη για το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Το γκολ του Λοσάνο σκόρπισε χαρά στους Μεξικανούς. Η κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλου προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, αλλά οι προσπάθειες των μπάντζερ δεν βρήκαν στόχο. Όταν πηγαίνουμε σε ένα τουρνουά, πάμε για να κερδίσουμε. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν έχει σημασία που κανείς δεν πιστεύει στο Μεξικό. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε. Οι Μεξικανοί πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Στους Γερμανούς κυριαρχεί ο προβληματισμός, ενώ αρκετοί θεωρούν πως τα πάντσερ θα αφυπνιστούν στη συνέχεια. Για εμένα ήταν μια κακή αρχή. Το Μεξικό σκόραρε και άξιζε την νίκη. Η Γερμανία είχε περίπου 20 ευκαιρίες, αλλά δεν έβαλε γκολ. Πιστεύω πως δεν έπαιξαν καλά. Νομίζω πως το άξιζαν. Πιθανόν να ξυπνήσουν τώρα οι Γερμανοί. Το ερώτημα είναι αν η ομάδα του Γιώακιμ Λεβ καταφέρει να κρύψει τις αδυναμίες της και να εμφανιστεί καλύτερη στη συνέχεια. Όσο για τους Μεξικανούς, το όνειρο για εκείνους μόλις ξεκίνησε. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έντονη αγωνιστική δράση στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου. Στα χθεσινά μάτς, η Σερβία επικράτησε τη Κώστα Ρίκα με 1-0, το Μεξικό με 1-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Γερμανία, ενώ η Βραζιλία και η Ελβετία έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Το πρώτο αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ έκανε η Σερβία, καθώς με τον γκολ απευθείας φάουλ του Κολάροφ επικράτησε με 1-0 τη Κώστα Ρίκα. Ένα παιχνίδι που την έφερε στην πρώτη θέση του ομίλου της. Η Σέρβη ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο η Κώστα Ρίκα παρέταξε μια άμυνα από γρανίτη, χωρίς να αφήσει χώρους στους Σέρβους να αναπτυχθούν.
Τελικά το τείχος της Κώστα Ρίκα έσπασε η εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κολάροφ, με την Σερβία να παίρνει 3 πολύτιμους βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα και πέρασε αλλαγή για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ετήθηκε στην πρεμιέρα της για πρώτη φορά με 1-0 από το Μεξικό και μπήκε σε μπελάδες, δείχνοντας ότι χρειάζεται βελτίωση για να επιστρέψει στο Λουζνίκι. Το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Λουζνίκι, που θα φιλοξενήσει τον τελικό στις 15 Ιουλίου για την πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ, σοκάροντας την παγκόσμια πρωταθλήτρια και βάζοντας την σε μπελάδες. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σε μείωσε ο πολύ δραστήριος Λοθάνο στο 35ο λεπτό. Η Βραζιλία κατάφερε να δημιουργήσει πάμπολες ευκαιρίες και να επισκεφτεί ούκο λίγες φορές την μεγάλη περιοχή της Ελβετίας. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να της δώσει το πρώτο τρίποντο στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στη Ρωσία. Ο Νεϊμάρ προσπάθησε, ο Κουτίνιο σκόραρε και ο Φιρμίνιο προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα ερχόμενος από τον πάγκο. Ωστόσο, η σκληροτράχηλη Ελβετία και άντεξε την πίεση και κατάφερε να σκοράρει. Και η Δευτέρα συνεχίζεται με ενδιαφέροντα παιχνίδια, αφού στις 3 ξεκίνησε το παιχνίδι της Σουηδίας με τη Νότια Κορέα. Στις 7 το Βέλγιο θα έρθει αντιμέτωπο με τον Παναμά, ενώ στις 9 η Αγγλία θα κληθεί να αποδείξει πως αξίζει την πρόκριση απέναντι στην Τινησία. Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στη Σουηδία και τη Νότια Κορέα. Μετά την έκπληξη του Μεξικού επί της Γερμανίας, το παιχνίδι αυτό αποκτά τεράστια σημασία. Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη και το τρίποντο. Μόνο έτσι θα έχουν καλές πιθανότητες για πρόκριση. Επί της ουσίας, τα πάντα είναι ανοιχτά. Η Σουηδία απέδειξε πως υπάρχει με τα Ζλάταν εποχή και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα, ενώ από την άλλη, ποιος μπορεί να διαγράψει την μαχητική Νότια Κορέα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί αμφίροπο. Δεύτερος αγώνας για σήμερα είναι αυτός ανάμεσα στο Βέλγιο και τον Παναμά. Ξεκάθαρο φαβορί υπάρχει και είναι το Βέλγιο. Πιθανή απώλεια βαθμών από τον Παναμά, ομάδα που πολλοί χαρακτηρίζουν ως η πιο αδύναμη του τουρνουά, θα είναι μια τεράστια αποτυχία από το Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναμά θέλει να κλέψει τις εντυπώσεις και να κάνει μια τεράστια έκπληξη. Τελευταίος αγώνας της ημέρας είναι αυτός μεταξύ της Τινησίας και της Αγγλίας. Και εδώ υπάρχει φαβορί και είναι τα 3 λιοντάρια. Οι Άγγλοι θέλουν να κάνουν ποδαρικό στο τουρνουά με το δεξί, όμως οι Τινησίοι θα το παλέψουν. Πρέπει να κάνουν την έκπληξη αν θέλουν να ελπίζουν για πρόκριση. Σε ένα άλλο θέμα περνάμε τώρα, όπου φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά διοργάνωσαν χθες δημοτικά σχολεία της Λεμεσού με σκοπό να βοηθήσουν οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη. 4 δημοτικά σχολεία της Λεμεσού, το 14ο, το 21ο, το 10ο και το 27ο, διοργάνωσαν χθες το πρωί φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά στο Καλογεροπούλιο στάδιο. Έλαβαν μέρος παιδιά από τα 4 σχολεία από την 1η μέχρι την 6η τάξη. Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο Αλέξης Ματέου και ο σύνδεσμος γονέων του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους σύνδεσμους γονέων των σχολείων της Μέσα Γειτονιάς, του 10ου, του 14ου, του 21ου και του 27ου, για αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβαν, για τη διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου. Και τα παιδιά έμπραχτα έδειξαν με τον πιο σωστό τρόπο τι σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Αφού πρώτα τα παιδιά δώσαν το παράδειγμα, μετά ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν συνεργαστούν γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά, που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Μεγάλο μπράβο σε όλους λοιπόν. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Γερμασόγειας, Δώρος Αντωνίου. Θέλω να συγχαρώ τους συνδέσμους γονέων των 4 σχολείων για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία που πήραν να μαζευτούν σήμερα εδώ τα παιδιά για έναν πολύ ευγενικό σκοπό. Και νομίζω ότι συνδυάσαμε τα σωστό μήνυμα που πρέπει να δίνουμε σαν κοινωνία, ότι σκεφτόμαστε και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αλλά παράλληλα τα παιδιά μας να αθλούνται και να κοινωνικοποιούνται. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ιδιαίτερα το 14ο σχολείο, την πρόεδρο του Συνδέσμου και όλα τα μέλη για αυτήν τους την πρωτοβουλία και σίγουρα όλα τα σχολεία του Δήμου της Μέσα Γειτονιάς που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την πολύ εξαιρετικά όμορφη εκδήλωση.
Οι διοργανωτές εκφράζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Παναγιώτη Παναγιώτου για την δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου, όπως και την επιχορήγηση εκ μέρους των τροπαίων. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, η ραδιοτηλεόραση του Capital. Με μια δυσάρεστη είδηση θα συνεχίσουμε, αφού την τελευταία του πνοή έφυσε τα ξημερώματα σε ηλικία 76 ετών ο Κώστας Πολίτης. Ο άνθρωπος που σημάδεψε τις ζωές όλων μας ως προπονητής της Εθνικής στο ιστορικό Ευρωμπάσκετ του 1987 έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα 31 χρόνια και 4 μέρες από την ημέρα του Μεγάλου Θριάμβου. Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και υπέκυψε, αλλά θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων ως ένας πιστός υπηρέτης του μπάσκετ. Ο Κώστας Πολίτης γεννήθηκε το 1942 και αγωνίστηκε επί σειρά ετών στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτάθλημα το 1967. Αγωνίστηκε με την Εθνική στα Ευρωμπάσκετ του 1961, του 1965 και του 1967, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 1964, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του 1964 και στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1967. Η έντονη πολιτική του δράση και οι τοποθετήσεις του κατά την διάρκεια δικτατορίας είχαν συνέπειες στην αθλητική και επαγγελματική του καριέρα. Ωστόσο, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας επέστρεψε στα δρόμενα. Το 1982 ανέλαβε την αναδόμηση της Εθνικής και ως προπονητής την οδήγησε στο Ευρωμπάσκετ του 1983 και τη 10η θέση στο Μουντομπάσκετ του 1986. Το 1987 οδήγησε την Εθνική Ελλάδα στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ στην Αθήνα και ακολούθως εργάστηκε σε συλλογικό επίπεδο. Ως προπονητής του Παναθηναϊκού κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Ελλάδας το 79-80, 80-81 και 81-82, αλλά και 2 κύπελλα Ελλάδας το 1978-79, 81-82, ενώ όταν επέστρεψε οδήγησε τους πράσινους στο Final Four του 1994 στο Τελαβίβ. Η διαμάχη του με τον Νίκο Γκάλη οδήγησε στην αποχώρηση αμφωτέρων από το τριφύλι. Ως προπονητής του ΠΑΟΚ οδήγησε τον δικέφαλο στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας το 1988 και 89 και το 1989-90, αλλά έχασε και τις 2 φορές από τον Άρη του Γιάννη Ιωαννίδη. Τέλος, στη σεζόν 1998-99 έφτασε με την ΑΕΚ στον τελικό κυπέλου Ελλάδας, όμως ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Στην εσωτερική επικαιρότητα περνάμε τώρα, όπου θέμα χρόνου είναι να χωρίσουν οι δρόμοι του Απόλλωνα και του Ζάντερ Σαντάνα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ενημέρωσε την διοίκηση ότι εντός των προσεχών ημερών θα φέρει πρόταση και θα μετακινηθεί σε ομάδα του εξωτερικού. Αναγκαστικά οι κυανόλευκοι θα φέρουν άλλο παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η επόμενη προσθήκη θα είναι εξτρέμ. Απεργομετρικά τεστ περνούν σήμερα και αύριο οι παίκτες. Την Τετάρτη φεύγουν για Αυστρία. Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται από το μεσημέρι στο αθλητικό κέντρο Μιστράλ στην Πολωνία. Τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Πήγε και ο Εμπεσίλιο, αν και είναι αβέβαιο το μέλλον του στην ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τους Ρουέδα και ΟΡ. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η επιστροφή Ντε Βινσέντι. Δεν γεμίζει το μάτι σε πολύ κόσμο ο προπονητής που προσέλαβε η διοίκηση στην Ομόνια, αλλά ο χρόνος θα το δείξει αν ο τεχνικός Άγχελ Γκόμεθ έκανε σωστή επιλογή. Τα ηνία δίδονται στον 53χρονο Ισπανό Χουάν Κάρλος Ολίβα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια ήταν βοηθός του Κίκε Φλόρες στην Εσπανιόλ. Ξεκίνησε την προπονητική από τα 25 του χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια ήταν βοηθός προπονητής. Πριν 11 χρόνια θύτευσε στον Άρη Θεσσαλονίκης για 2 μήνες, ενώ τον απέλησαν μετά την λευκή ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Πανιόνιο. Παρουσιάστηκαν το μεσημέρι στο ΑΕΚ Αρένα η Μουρίγιο και η Ραόλα. «Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες, να βελτιώσουμε την ομάδα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο νέος προπονητής των κυπελούχων Άντωνη Ραόλα. «Επέλεξε τον Ραόλα γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας λειτουργούσε στο γήπεδο και σαν προπονητής», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Άντερ Μουρίγιο. «Ανήκουν στην ΑΕΚ», σχολίασε για τους Λαμπάν, Μητίδη, Τομάς και Μπόλεβιτς. Πληροφορίες φέρουν τον Χουάν Τομάς να είναι στην μεταγραφική λίστα του Άρη Θεσσαλονίκης. Στην ανόρθωση ανακοίνωσαν το μεσημέρι τη μεταγραφή του 20χρονου Γεωργιανού επιθετικού Μικελτάντζε. Δανεικός για ένα χρόνο από τη Δυναμό Τυφλίδας έρχεται ο παίκτης.
Μαζεύει χρήμα η διοίκηση για να πληρώσει ένα σεβαστό ποσό ως προκαταβολή στην Όρενμπουργκ για τα δικαιώματα του Ντουρίς. 300.000 ευρώ το κόστος της μετεγγραφής, πληροφορίες λένε ότι θα πρέπει να δώσει ένα τρίτο η διοίκηση της κυρίας για να στείλουν στην Κύπρο οι Ρώσοι τον Σλοβάκο επιθετικό. Αυτά τα σημαντικότερα νέα από την αθλητική ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι στη Στέφανη. Μαριλένα Θανασίου, σε ευχαριστώ και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που και σήμερα επιλέξατε το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Στις 6 η ώρα παρακολουθήστε την εκπομπή «Η Αλήθεια Καίει» με τον Δημήτρη Σούγλη, καλεσμένη του σήμερα για να ανταλλάξουν επιχειρήματα για τη συμφωνία με τα Σκόπια στο θέμα της ονοματολογίας στο Μακεδονικό. Εκπρόσωποι τριών κομμάτων, ο Λοΐζος Μιχαήλ από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο Μιχάλης Γιωργάλας από την Αλληλεγγύη και ο Γιάδης Γιάδη από το ΕΛΑΜ. Με τις δικές σας πάντα τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Επόμενο τηλεοπτικό μας ραντεβού αύριο Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να θυμάστε προσοχή πάντα στους δρόμους.